Να σας καλωσορίσω σε αυτό που πιστεύω ότι είναι το πιο θαραλέο πάνελ όλου του πανοράματος, διότι είναι επικίνδυνο να είσαι επιχειρηματίας. Φαντάσου να είσαι και γυναίκα επιχειρηματίας στην Ελλάδα. Εγώ είμαι η Εύη Καρακίτσου, είμαι διευθύνουσα σύμβουλος της διαφημιστικής εταιρείας Magnet και σας καλωσορίζω στο πάνελ με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και γυναίκες». Ίσως το πιο αναξιοποίητο κεφάλαιο για την ανάπτυξη. Θέλω να τονίσω ότι όποια επιλογή και να κάνει μια γυναίκα είναι σεβαστή. Μπορεί να θέλει να μείνει σπίτι της, να μεγαλώσει τα παιδιά της. Μπορεί να θέλει να κάνει κάποια δουλειά. Αυτό που εμείς θα κοιτάξουμε σήμερα είναι, εάν κάποια γυναίκα θέλει να δουλέψει, θέλει να κάνει τη δικιά της δουλειά, πώς μπορούμε να τη διευκολύνουμε. Θα χαρώ λοιπόν πάρα πολύ να σας συστήσω τις καλεσμένες μας σήμερα. Θα ξεκινήσω με την πρώτη μας ομιλήτρια, που είναι η Ξένια Κούρτογλου. Η Ξένια Κούρτογλου είναι επικεφαλής της εταιρείας Focus, μιας πολύ μεγάλης εταιρείας ερευνών στην Ελλάδα, η οποία έχει κάνει πρωτοποριακές έρευνες στα μέσα και στους καταναλωτές. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του ΣΕΔΕΑ, του Συνδέσμου Δημοσκοπήσεων, και επίσης είναι λέκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ξένια. Θα μιλήσω λοιπόν για γυναίκες στην κορυφή. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω τόσο όμορφο ακροατήριο, νέα κορίτσια. Εύχομαι σε όλες μια πολύ ωραία ζωή. Τώρα το βλέπω από εδώ, είμαι okay. Λοιπόν, θα σας πω καταρχήν λίγα πράγματα για τη δική μου ιστορία, το πώς έφτασα εδώ που έφτασα, τι δείχνουν οι έρευνες της Focus Bar και έρευνες που έχουν γίνει για το τογμέ, τον τομέα γυναικών managers και επιχειρηματιών της ΕΔΕ, για το οποίο έχουμε κάνει πολλές έρευνες για το πώς είναι το περιβάλλον για τις γυναίκες που θέλουν να φτάσουν σε ψηλές βαθμίδες και ποιες είναι σήμερα οι προκλήσεις για τις νέες Ελληνίδες επιχειρηματίες με το κεντρικό συμπέρασμα από μία έρευνα που κάναμε με το καινούριο μας δίκτυο, το I4U. Η δική μου ιστορία, εδώ είμαι στην τάξη μου στο σχολείο, είμαι αυτή με τα μαγουλάκια εκεί περίπου στη μέση. Μεγαλώσα σε μια παραδοσιακή ελληνική συντηρητική οικογένεια, όπου το αγόρι έπρεπε να σπουδάζει και το κορίτσι να παντρεύεται και να μένει σπίτι. Άρα το μέλλον το δικό μου έπρεπε να είναι κάπως έτσι, όπως βλέπετε εδώ. Αλλά εγώ διαπίστωσα πολύ νωρίς ότι έπρεπε να είμαι αυτάρκης και αυτοδύναμη, να έχω οικονομική ανεξαρτησία και έτσι το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω είναι σπουδές. Και μάλιστα πήγα και γράφτηκα κρυφά από τον πατέρα μου, αφού πέρασα και διάφορα άλλα. Το 1985 ξεκίνησα να εργάζομαι, ήμουν ακόμα φοιτητρία στον Τυρί και μητέρα μιας κόρης 3 χρονών. Επέλεξα την έρευνα αγοράς σαν ένα κλάδο που ήταν ανερχόμενος τότε και γιατί είχε μαθήματα τα οποία μου πήγαιναν εμένα, μαθηματικά που ήμουν πάρα πολύ καλή και στατιστική, αλλά και γιατί έχει ένα αντικείμενο που ασχολείται με τους ανθρώπους. Πολύ γρήγορα εξελίχθηκα και αναπτύχθηκα, είχα επιτυχία με τους πελάτες, δούλευα πάρα πολύ σκληρά. Πριν κάνω παρουσίαση, έβαζα συναδέλφους και έκανα πρόβα για να είμαι σίγουρη ότι είμαι καλή. Και το 1987 δέχτηκα μια επαγγελματική πρόταση από την Bolt, μια πολύ μεγάλη διαφημιστική εταιρεία, να ξεκινήσω ένα τμήμα έρευνας, το οποίο μου βγήκε σε πάρα πολύ καλό, γιατί με την αφέλεια της ηλικίας είπα ότι εγώ δεν μπορώ να κρατήσω μόνο ένα τμήμα μέσα στη διαφημιστική εταιρεία, θα έρθω μόνο αν είναι να γίνει χωριστή εταιρεία. Χωρίς να υπάρχει δέσμευση, απλώς μια υπόσχεση, οι πολύ πολύ καλοί εργοδότες μου έγιναν και συνεταιροί μου και έτσι το 1988 ιδρύθηκε η Focus, η οποία αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα, καθιερώθηκε και ανεξαρτητοποιήθηκε εννοώ σε σχέση με τους πρώτους συνεταιρούς μου το 2003. Τα όπλα που χρειάστηκα για αυτήν την καριέρα ήταν εργατικότητα, γνώση, έκτισα την εμπειρία μου, αλλά έπαιρνα και πρωτοβουλίες. Είχα δημιουργικότητα, πρωτοπορία, πάντα έψαχνα τι καινούργιο μπορούμε να κάνουμε.
Για όσους από εσάς μπορεί να γνωρίζετε τι είναι η έρευνα νόμισμα στην αγορά των μέσων, δεν είναι μονοπόλιο, είναι μία έρευνα η οποία, βάσει της οποίας γίνεται η αγοραπολισία χώρου και χρόνου στην αγορά. Παρότι ένα είναι το νόμισμα σε κάθε χώρα και οφείλει να ελέγχεται πάρα πολύ καλά, εγώ δεν επαναπαυόμουν, πήγαινα συνέχεια στο εξωτερικό και μάθαινα συνέχεια τα καινούργια πράγματα. Χρειάζεται τόλμη, αλλά παράλληλα χρειάζεται στοχοθέτηση και στοχοπροσήλωση, υπομονή και επιμονή. Για να ξεχωρίσω σε αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά, χρειαζόταν εντιμότητα, κεραιότητα, ειλικρίνεια και συνέπεια. Παράλληλα, χρειαζόταν με τους ανθρώπους μου, αλλά και με όλους, δεκτικότητα, κατανόηση, σεβασμός και δικαιοσύνη. Ήμουνα πάντα μέσα στα κοινά, γιατί θεωρώ ότι στον κλάδο μου πρέπει να προσφέρω. Και γι' αυτό επικοινωνία προς τα έξω, εξωστρέφεια, διεκδίκηση, πάντα με ευγένεια. Και δοτικότητα, προσφορά, μοίρασμα και κοινοφέλεια. Δεν μπορούμε να περιμένουμε σε μια κοινωνία να πάμε μόνο εμείς καλά και η υπόλοιπη κοινωνία να μην μας νοιάζει ή το σύνολο να μην μας νοιάζει. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι το ατομικό καλό και το συνολικό καλό ταυτίζονται τελικά. Προχωρώντας, αυτογνωσία, αυτοκριτική, αυτοεκτίμηση, αυστηρότητα. Πιο πολύ πρέπει να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας και μετά με τους άλλους. Στην πορεία καλλιέργησα τη συναισθηματική νοημοσύνη, είναι απαραίτητη για να μπορείς να δουλέψεις με ανθρώπους. Και πάντα προσπαθούσα, όντας στην ηγεσία μιας εταιρείας, χωρίς καλά-καλά να το έχω καταλάβει, να είμαι το role model. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα αν δεν τα κάνουμε εμείς. Και αυτό βέβαια μου το δίδαξε η κόρη μου σε πολύ μικρή ηλικία. Τα έκανα όλα σωστά? Όχι. Δεν σταματάω όμως ποτέ και συνεχίζω ακούραστη. Ας δούμε τώρα μερικά πράγματα, μερικά facts and figures από την Ελλάδα και τι δείχνουν οι ερευνές μας. Αυτό που φαίνεται είναι ότι οι Ελληνίδες αποκτούν όλο και περισσότερη ανώτερη ανώτατη μόρφωση. Βλέπετε αριστερά τις ηλικίες και δεξιά τις δεκαετίες στις μπάρες. Σήμερα, ας πούμε, το 62% στην ηλικία 18-24 αποκτά ανώτερη ανώτατη μόρφωση και ένα πολύ σημαντικό 28% ακόμα και στην ηλικία 45-54. Εργάζονται οι γυναίκες και έχουν οικονομική ανεξαρτησία. Βλέπετε ανά δεκαετίες πώς έχουν πάει τα νούμερα στην κάθε ηλικία. Και βλέπετε μεταξύ του 2010 και του σήμερα μία πτώση, γιατί κακά τα ψέματα η ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες. Όμως, παρότι έχουμε μεγαλύτερο νούμερο συνολικά εργαζομένων γυναικών στο 18-54, δεν ανεβαίνει αντίστοιχα το ποσοστό των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες καριέρας. Σε τι οφείλεται αυτό? Σε δυνατότητα, δεν μπορούν, ή σε επιλογή, δεν θέλουν? Είναι σαφές ότι υπάρχουν κλάδοι, ειδικότητες και τομείς που είναι συνυφασμένοι με το κάθε φύλο και οι κοινωνίες και οι ίδιοι οι νέοι τείνουν να επιλέγουν αυτά που θεωρούν καταξιωμένα και κατακτημένα από το κάθε φύλο. Και δίνω εδώ μερικά παραδείγματα σε τομείς. Τα βλέπετε και μόνοι σας, λέει, αυτοκίνητα, βαριά βιομηχανία, κατασκευές, οικοδομή, αντίστοιχα καλλιντικά, δεν βλέπω και καλά μέχρι εκεί, υπηρεσίες, ρούχα, μόδα, είναι των γυναικών. Από την άλλη μεριά όμως, οι σπουδές, η εμπειρία και τα αυξανόμενα παραδείγματα επιτυχημένων γυναικών σε ευρία γκάμα επαγγελμάτων φέρνουν την πλειονότητα του κοινού να θεωρεί ότι ταιριάζουν και εμπνέουν εμπιστοσύνη εξίσου και στα δύο φύλλα. Δείτε μερικά νούμερα εδώ. Για να τα δείτε με μια ματιά, το γκρι είναι αυτό που λέει ταιριάζει εξίσου σε άντρες και γυναίκες. Και επίσης στη δεξιά μεριά εμπιστεύομαι εξίσου άντρες και γυναίκες στο κάθε επάγγελμα. Αυτά είναι από μεγάλη πανελλήνια έρευνα, ποσοτική. Οπότε βλέπετε ότι ναι, μεν έχουμε αυτούς που λένε περισσότερο στους άντρες, περισσότερο στις γυναίκες δεξιά με το αντίστοιχο χρώμα, η μεγάλη πλειονότητα του κοινού είτε θεωρεί ότι ταιριάζει, είτε ότι θεωρεί ότι εμπιστεύεται εξίσου και τα δύο φύλλα στο κάθε επάγγελμα. Και άλλα επαγγέλματα, λίγο παραπάνω οι άντρες εδώ, είναι αυτή η έννοια των κλισέ που έχουμε πει, ή και όπως θα δούμε, επιλογή των γυναικών. Και μερικά ακόμα, που βλέπουμε ότι είναι οι άντρες λίγο παραπάνω, αλλά εξακολουθεί να μένει η πλειονότητα στο κέντρο, στο γκρι. Οι γυναίκες έχουν προχωρήσει δυναμικά, έχουν αποδείξει ικανότητές τους, έχουν κερδίσει σεβασμό, αποδοχή και αναγνώριση. Είναι πλέον πιο career oriented από ό,τι ήταν παλιά. Τοποθετείται αυτό και από τους ειδικούς
εξεύρεσης προσωπικού σε ψηλό επίπεδο στα τελευταία 10-12 χρόνια. Και εδώ θα σας πω λίγο το πώς λειτουργεί η πυραμίδα της καριέρας. Αν δείτε κάτω στο entry level, είναι περίπου 60% οι γυναίκες και 40% άντρες, όταν ξεκινάμε, δηλαδή αυτοί που λέμε οι νέες προσλήψεις. Στην επόμενη αμέσως βαθμίδα αλλάζει το ποσοστό, δηλαδή στο επίπεδο του supervisor είναι 60% άντρες και 40% γυναίκες. Αμέσως μετά, για να πάει κανείς από supervisor στο επίπεδο του manager, βλέπετε ότι έχω σημειώσει critical step 1. Εκεί είναι ακριβώς η στιγμή που ενδεχομένως η γυναίκα θα πρέπει να δώσει τη δική της μάχη εφόσον θέλει να προχωρήσει και θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει την υποστήριξη από τον σύντροφο και την οικογένεια. Στην επόμενη βαθμίδα του director, το ποσοστό των γυναικών είναι 20% σε σχέση με το 80% των ανδρών και βλέπετε ότι ένα βήμα ακόμα για την θέση του CEO, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του επικεφαλής μιας επιχείρησης είναι μόνο 5% οι γυναίκες και 95% οι άντρες. Και αυτό συμβαίνει γιατί σε εκείνη τη φάση οι γυναίκες συνήθως είναι γύρω στην ηλικία των 40-45 χρονών, έχουν 1 με 2 παιδιά στην εφηβεία και μπορεί και μόνες τους να αποφασίσουν ότι όταν είσαι στην κορυφή, ουσιαστικά παντρεύεσαι τη δουλειά σου, γιατί δεν είναι μόνο το πόσες ώρες δουλεύεις, είναι η έννοια και η ευθύνη που έχεις. Και επειδή όσο και να έχουν τα πράγματα προχωρήσει, η γυναίκα παραμένει η κύρια υπεύθυνη για την ανατροφή των παιδιών και για το σπίτι, εκεί μπορεί οι ίδιες οι γυναίκες να αποφασίσουν ότι δεν θα κάνουν το βήμα από director σε CEO. Είναι σίγουρο ότι η απόφαση είναι δική της, αλλά χρειάζεται υποστήριξη στον γύρο. Και η γύρο είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε, που περιβάλλουν τη γυναίκα καριέρα, τη γυναίκα επιχειρηματία. Και θα σχολιάσω το σύντροφο και τα παιδιά, γιατί είναι τα κεντρικά πρόσωπα που αν δεν έχει τη στήριξή τους, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει. Ο σύντροφος. Η έρευνα μας τότε και τώρα εξακολουθεί να ισχύει, έχει δείξει 3 τυπολογίες συντρόφου για τη γυναίκα καριέρας. Ο πρώτος είναι ο αρνητικός. Είναι μουστακαλής, είναι έτσι, πολύ παραδοσιακός, είναι ο Ελληνάρας. Ο άντρας αυτός αισθάνεται για αυτή τη γυναίκα ζήλια και ανταγωνιστικότητα. Έχει τη διάθεση να τη μειώνει και να την καταπιέζει. Είναι αδιέξοδη αυτή η σχέση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας τέτοιος άντρας να δεχτεί μία γυναίκα καριερίστα, μία γυναίκα επιχειρηματία. Ο άνθρωπος αυτός νιώθει έρωτα για αυτή τη γυναίκα, αλλά επιτρέψτε μου να βάλω ένα ερωτηματικό για το αν νιώθει αγάπη. Η δεύτερη τυπολογία είναι ο θετικός. Είναι ένας άντρας χαμηλών τόνων, τη θαυμάζει, νιώθει για εκείνη δέος, την ανέχεται, αλλά με την καλή έννοια, την έχει αποδεχτεί και κάνει υπομονή. Είναι και ερωτευμένος μαζί της και την αγαπάει και την καμαρώνει. Και η πιο σύγχρονη τυπολογία είναι ο ιδανικός. Βλέπετε τι ωραίος που είναι αυτό, ε. Ένα τέτοιο θέλουμε όλες. Αυτός νιώθει εκτίμηση, σεβασμό και είναι ικανοποιημένος που έχει αυτή τη γυναίκα. Αυτή είναι μια ισόρροπη σχέση. Είναι μια σχέση στην οποία υπάρχει έρωτας, αγάπη και αλληλοσυμπλήρωση. Η τάση είναι για να βελτιώνονται τα πράγματα, γιατί όλο και περισσότερο μεγαλώνουν και τα δύο φύλλα σε μια ισορροπία. Σίγουρα όμως για την ελληνική κοινωνία η σχέση συντρόφου παραμένει δύσκολη και χρειάζεται δουλειά. Τα παιδιά, που είναι το πολύ σημαντικό και εύχομαι να γίνετε όλες μητέρες όσες δεν είστε, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο συνέστημα σαν αυτό, είναι πολύ κεντρικό πρόσωπο. Όταν είναι τα παιδάκια στο δημοτικό και η μαμά τους είναι εργαζόμενη σε κάποια ψηλή βαθμίδα καριέρας ή επιχειρηματίας, συνήθως τους λείπει και θα ήθελαν να τη βλέπουν περισσότερο. Και νιώθουν αγάπη, νιώθουν έλλειψη και καμάρι. Στην ηλικία την εφηβική, τα παιδιά λένε καλύτερα που λείπει. Και η ισορροπία έρχεται πλέον στα μεγαλύτερα παιδιά, που νιώθουν ότι μία τέτοια μητέρα μπορεί να τους υποστηρίξει και στη δική τους πλέον ζωή και καριέρα και να έχουν μαζί της μια υπέροχη ανταλλαγή και νιώθουν τυχερά που την έχουν. Είναι όμως βασικοί υποστηρικτές τα παιδιά στη γυναίκα καριέρας, στη μητέρα τους. Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό.
παρά τα κατάλοιπα των ελληνικών παραδόσεων, 73% θα εμπιστευόταν να ψηφίσουν γυναίκα για πρωθυπουργό της χώρας. Αυτή την ερώτηση την έχω κάνει παλιότερα, είναι περίπου 2-3 χρόνια. Αν την έκανα τώρα, πιστεύω ότι θα ήταν ακόμα ψηλότερο το ποσοστό και είναι εξίσου ψηλό και μεταξύ ανδρών και μεταξύ γυναικών. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί σας εξήγησα τη δική μου ιστορία, ήταν πολύ δύσκολη, αλλά σήμερα τα πράγματα είναι αλλιώς. Η μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία των γυναικών σε ψηλές βαθμίδες αποδεικνύει ότι μπορούν. Οι σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων επιτάσσουν ισορροπία στο φύλλο στις ομάδες διοίκησης, γιατί λειτουργούν συμπληρωματικά. Και ένα πολύ σημαντικό πράγμα για τις επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι η συμπληρωματικότητα των ομάδων της διοίκησής τους. Υπάρχει εξέλιξη στην ελληνική νοοτροπία και στην οικογένεια. Φθήνει ο Ελληνάρας, ανεβαίνει ο ιδανικός και έτσι υπάρχει ισορροπία. Και βεβαίως οι παροχές και οι διευκολύνσεις που υπάρχουν από την τεχνολογία αλλά και από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, το ξέρετε κι εσείς, μπορεί σήμερα η γεωγραφία έχει καταργηθεί, μπορείς να δουλέψεις από οπουδήποτε, δίνει ευελιξία. Που σημαίνει ότι στο ερώτημά μας το αρχικό είναι αν είναι δυνατότητα η επιλογή, απαντάμε πολύ δυνατά, είναι επιλογή. Αν σήμερα μια γυναίκα θέλει και επιλέξει να κάνει τη δική της επιχείρηση ή να ακολουθήσει να φτάσει σε ψηλές βαθμίδες καριέρας, μπορεί. Έχει περάσει ανεπιστρεπτή, είναι σίγουρο, η εποχή του glass ceiling. Και κλείνω με τις προκλήσεις για τις νέες Ελληνίδες επιχειρηματίες, δίνοντάς σας top line από την έρευνα που κάναμε με το i4U, σχετικά με το τι κάνει ένα startup επιτυχημένο. Ένα verbatim που είχα σε αυτή την ερευνά μου είναι ότι τα startups είναι σαν τα σπερματοζωάρια. Δεν επιβιώνουν όλα, και από αυτά που επιβιώνουν, ένα θα γονιμοποιηθεί. Ο επιχειρηματίας είναι special species, είναι το πολύ 1-2% του πληθυσμού. Ο επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που βρίσκει τις αγορές, τις εντοπίζει και βρίσκει τις λύσεις και δεν εμποδίζεται από την έλλειψη πόρων. Ψάχνει και τους βρίσκει. Αν σκεφτούμε το πώς ένα startup μπορεί να φτάσει στην επιτυχία, αυτό αποτελείται από μια πυραμίδα 15 θεμέλιων λίθων, που στο κεντρικό της σημείο, στην καρδιά, είναι οι άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν μια ιδέα, η οποία να έχει καινοτομία, η οποία όμως πρέπει να μπορεί να μετατραπεί σε κάτι εμπορικό, σε κάτι το οποίο μπορούμε να πουλάμε. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να έχουν πίστη και πάθος για αυτό το οποίο κάνουν, για το όραμά τους, και να καταφέρουν μέσα από δικές τους προσπάθειες να βρούνε τα πρώτα χρήματα, το seed money που λέμε, για να μπορέσουν να κάνουν την ιδέα τους προϊόν. Στη συνέχεια χρειάζονται αποφασιστικότητα, επιμονή, πλάνο για να μπορέσουν να αντλήσουν δεύτερο κύκλο χρηματοδότησης. Χρειάζονται ορθή διοίκηση, να δείξει η επιχείρησή τους δυναμική και πωλήσεις για να μπορέσουν να προσελκύσουν και την επόμενη χρηματοδότηση. Στα πάνω επίπεδα μιλάμε για επέκταση, ενδεχομένως και σε παγκόσμιο επίπεδο, και μια επιχείρηση η οποία μένει συνεπή στις αξίες και στη φιλοσοφία της και έτσι φτάνει στην επιτυχία. Χρειάζονται και δύο ακόμα πράγματα, το οικοσύστημα και το momentum. Να είναι δηλαδή η συγκυρία, οι τάσεις, η κοινωνία και η τύχη. Γιατί πολλές φορές μπορεί να φέρουμε στην αγορά κάτι νωρίτερα από ό,τι χρειάζεται και να μην τα καταφέρουμε. Στην ελληνική πραγματικότητα υπάρχουν πολλοί μύθοι που έχουν καταρριφθεί, όπως το θεσμικό πλαίσιο και η γραφειοκρατία. Όχι, δεν είναι εμπόδιο. Όποιος θέλει να πάει και να προχωρήσει, καταφέρνει και τα εμπόδια όλα τα αντιμετωπίζει. Και σήμερα το βλέπετε, και γι' αυτό βλέπετε αυτή την εκδήλωση σήμερα, και γι' αυτό και υπάρχουν και πάρα πολλές ακόμα, το περιβάλλον τίνει να αλλάζει. Με μια νέα σύγχρονη αντίληψη, μακριά από την Ελλάδα της κρίσης και το σύστημα που τη δημιούργησε. Ακούμε ότι δεν υπάρχουν χρηματοδότες και VCs. Ναι, δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν νέες προσπάθειες. Όπως εδώ, αλλά όπως και η δική μας στο i4U. Η Ελλάδα είναι μικρή αγορά. Δεν μας ενδιαφέρει. Ο στόχος μας είναι ο κόσμος. Δεν υπάρχουν χώρες, υπάρχουν αγορές. Το ανθρώπινο στοιχείο. Μιλάω σε γυναίκες και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί όλα αυτά που θα σας δείξω δεν είναι των γυναικών συνήθως. Να μην φοβόσαστε. Όταν προσπαθήσετε να μην φοβόσαστε, να μοιραστείτε την ιδέα σας, να μοιραστείτε. Να μην φοβόσαστε, να ξέρετε να προστατεύσετε τον εαυτό σας και να κάνετε ωραίες και θετικές συνεργασίες. Η κρίση αξιών και η οικονομική κρίση ωφελεί στο να συσπηρωθούν και να συνεργαστούν οι νέοι μεταξύ τους. Δεν έχουμε το δικαίωμα να μας νικήσει η κρίση.
και μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί να το θέλουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Ξένια Κούρτογλου. Νομίζω μας περιέγραψε πολύ εύστοχα τη γυναίκα σήμερα και ουσιαστικά μας είπε, αν σας φταίει ο άντρας σας, αλλάξτε τον. Αν σας φταίει η χώρα, αλλάξτε χώρα. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να το πετύχετε. Θέλω να προχωρήσω με τη Δανάη Μπεζαντάκου. Η Δανάη Μπεζαντάκου είναι μια δραστήρια νέα γυναίκα, επικεφαλής της Navigator και συνιδρύτρια του Kefi Tours, που είναι μια εταιρεία τουρισμού και συνεδρίων. Η Ξένια Κούρτογλου, η Δανάη Μπεζαντάκου και εγώ είμαστε τρία από τα 8 ιδρυτικά μέλη του I4U, Greek Mentoring Network, στο οποίο αναφέρθηκε η Ξένια, και το οποίο φιλοδοξεί να βοηθήσει νέες γυναίκες επιχειρηματίες μέσω mentoring και networking. Παρακαλώ λοιπόν τη Δανάη να μας πείτε το I4U. Καλησπέρα και από εμένα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε τόσα νέα πρόσωπα γυναικών να αγωνιούν για το μέλλον. Γιατί θέλουμε τη βοήθειά σας, γιατί πρέπει να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον και να είμαστε κι εμείς μέσα, γιατί οι γυναίκες είμαστε της μόδας και πρέπει να παραμείνουμε. Θα δείτε πάρα πολλούς τίτλους. Θέλω να κρατήσετε τον τελευταίο. Το Founding Member του I4U Greek Mentoring Network, το οποίο έγινε με πάρα πολύ αγάπη από 8 γυναίκες, για να κάνουμε τη διαφορά. Γιατί ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να μείνουμε στη μόδα και να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί οι γυναίκες όταν θέλουν κάτι, το καταφέρουν. Απλώς δεν σκέφτονται, they don't think big, όπως λέμε. Θα το δούμε και αργότερα και θα το αναλύσουμε. Εδώ είμαστε 7 από τις 8 που δημιουργήσαμε. Έχουμε όλες δικές μας επιχείρηση, εκτός από μία η οποία είναι στέλεχος στα ελληνικά πετρέλαια. Οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ο καθημερινός αγώνας για να μπορούμε να πετύχουμε κάποια πράγματα. Γίνεται, το I4U είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που έγινε εθελοντικά από όλες εμάς για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε και άλλες κοπέλες, γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι η αρχή. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Invest for the Future. Είχαμε εκπροσωπήσει τη χώρα μας πέρυσι σε ένα πρόγραμμα της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Τουρκία με άλλες 120 χώρες από 120 γυναίκες από 6 χώρες. Αμέσως μετά ήρθε η πρόταση σε μένα να εκπροσωπήσω τη χώρα μας στην Αμερική σε ένα πρόγραμμα της Hillary Clinton, στο οποίο μετήχαν 100 γυναίκες από 92 χώρες. Εδώ είμαστε η κυρία Clinton και η ομάδα της Ευρώπης. Όταν γύρισα πίσω από την Αμερική και εφόσον είχαμε δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία παρέα στην Τουρκία, είπαμε τι θα κάνουμε. Και δημιουργήσαμε το I4U. Και αρχίσαμε να κάνουμε πράγματα. Το πρώτο ήταν το brainstorming session, το οποίο έγινε σε 7 Μαρτίου του 2012. Θα δείτε αρκετό κόσμο. Κάτσαμε κάτω σε μαξιλάρια, συζητήσαμε, είπαμε τι θέλουμε, τις ιδέες μας και θέλουμε και εσείς να μετέχετε σε όλα αυτά. Γιατί είναι σημαντικό να δούμε και εσάς που είσαστε στην αρχή και να μας πείτε τους προβληματισμούς σας και να σας πούμε τι γίνεται. Βέβαια, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι δεν κάνουν όλοι και επιχειρηματίες. Δεν γίνεται όλοι να γίνουμε επιχειρηματίες, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε υπαλλήλους να δουλεύουν για εμάς. Αλλά σίγουρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυναμική οι νέοι να πάρουν στα χέρια τους την τύχη της χώρας. Και πρέπει να το κάνουν. Στις 26 Απριλίου έγινε το πρώτο I4U συνέδριο υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Κυβέρνησης και Πρεσβείας. 200 γυναίκες ήταν εκεί, έδωσαν το παρόν, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές και σε μία πολύ δύσκολη περίοδο της χώρας μας. Αλλά είχε τεράστια επιτυχία. Ήταν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα γυναικεία συνέδρια που έχει γίνει στην Ελλάδα. Και βέβαια θα ξαναγίνει, γιατί είδαμε μία πολύ θετική ατμόσφαιρα και σπίθα στα μάτια. Νέες κοπέλες, όπως είσαστε κι εσείς, ήταν εκεί και μας λέγανε πρέπει να πάμε μπροστά. Και αυτό μας έδωσε πάρα πολύ δύναμη για να συνεχίσουμε. Έτσι λοιπόν στις 14 Μαΐου, πάρα πολύ γρήγορα, αν και στην Ελλάδα δεν το συνηθίζουμε, αλλά τώρα πια
όλοι έχουμε μπει σε έναν αγώνα δρόμου, κάναμε το πρώτο Mentors Mentees Meeting. 5 νέες κοπέλες, συγγνώμη, παραπάνω, 7-8 νέες κοπέλες και αντίστοιχοι μέντορες ήρθαν στα γραφεία της Magnet και κάναμε την πρώτη μας συνάντηση και μιλήσαν όλοι μεταξύ τους και είπαν τα άγχη τους και είπαν το τι θέλουν και αυτό τι γίνεται. Έτσι να εξηγήσουμε λίγο το Mentor Mentees. Υπάρχουν οι γυναίκες που έχουν ξεκινήσει μία επιχείρηση, είναι στον πρώτο ή δεύτερο χρόνο της επιχείρησης και υπάρχει και η μέντορας ή ο μέντορας που είναι ο καθοδηγητής. Άνθρωποι που έχουν δουλέψει σε πολύ, που είναι υψηλόβαθμα στελέχη, έχουν δικές τους επιχειρήσεις, καθοδηγούν τους νέους ανθρώπους με συναντήσεις μία φορά το μήνα και αναλύοντας διάφορα προβλήματα. Το I4U θέλω να σημειώσω ότι είναι μόνο 4 μηνών. Φτιάχνουμε όμως και το I4U European Mentoring Network. Μέσα σε αυτό είπαμε, αφού το κάνουμε στην Ελλάδα, γιατί να μην το κάνουμε και στην Ευρώπη. Και ήδη έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Ελβετία, την Ιταλία, Φύρομ, Σουηδία, Τσεχία, Δανία, Μοντενέγκρο, Ολλανδία, Αρμενία, Γεωργία, Ρωσία και Πολωνία. Όλες αυτές οι χώρες έχουν συμφωνήσει να φτιάξουν το I4U της χώρας τους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι κάτι που ξεκινάει από την Ελλάδα και προσπαθούμε να κάνουμε ένα networking ευρωπαϊκό, για να μπορέσουμε να δώσουμε και λύσεις από την Ευρώπη. Είναι δικό μας όμως. Δεν υπάρχει το I4U κάπου. Εμείς το ξεκινήσαμε. Σας το λέω, γιατί όταν λέμε ότι ξεκινήσαμε κάτι τέτοιο αυτή την περίοδο, πολλοί θα σκέφτονται... Δεν σας κρύβω ότι το I4U, το European Mentoring Network, από τα 700 projects που κατατέθηκαν στην Ουάσιγκτον, πριν 10 μέρες πέρασε στους 154 finalists. Η περίοδος της ψηφοφορίας για το ποιο είναι το καλύτερο project από αυτά τα 154 τελείωσε πριν 2 μέρες. Ήρθαμε 39η. Έγινε με πάρα πολύ προσπάθεια. Όταν στέλναμε τα μηνύματα στην Ουάσιγκτον ότι έρχονται ψήφοι και μας έστειλαν και η Ουάσιγκτον, ναι, ψηφίζουν πολύ το project σας, μπράβο σας, άνθρωποι εννοούμε, από το γραφείο της Χίλαρη Κλίντον, θέλω να σας πω ότι κανένας δεν μας ρώτησε τι γίνεται στη χώρα σας. Κανένας δεν μας ρώτησε, έχετε πρόβλημα, έχετε κυβέρνηση. Δεν τους ενδιέφερε, γιατί είχαμε τέτοια αγωνία να γίνει και βάλαμε τόσο στόχο αυτό που κάναμε, που αυτό ήταν το τελευταίο που μας ενδιέφερε. Και ήρθαμε 39η. Βέβαια, η απόφαση στο αν θα είναι μέσα στο ένα από τα 40 project το οποίο θα πάρει και κάποια επιχορήγηση, θα μας ανακοινωθεί στις αρχές Ιουνίου. Τι ωραία. Πολύ ωραίες, φοβερές γυναίκες που τρέχουν. Η Αλέκα η Πίτα του Μέλη Αττικής. Είναι και αυτή μία εκ των 8. Η Νέλη Κάτσου της Φαρματέν. Η Έφη Καρακίτσου της Magnet, η οποία έχει αναλάβει, αν και δεν το λέει, να πούμε κι εμείς λοιπόν κάτι για την Έφη. Η Έφη έχει αναλάβει τις καμπάνιες πάρα πολύ μεγάλων εταιριών και με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και πολλές διαφημίσεις από αυτές που βλέπετε στην τηλεόραση. Η Αγγελική Φράγκου, μία από τις δυνατότερες γυναίκες του κόσμου στην ναυτιλία. Θέλω να σας πω ότι η Αγγελική Φράγκου τα δημιούργησε μόνη της. Ενώ ο πατέρας της έχει βαπόρια, έφυγε από τον πατέρα της και ξεκίνησε μόνη της από την αρχή. Και έχει φτάσει να είναι μία από τις 100 δυνατότερες γυναίκες του κόσμου στην ναυτιλία. Και βέβαια η εταιρεία της είναι στο Nasdaq. Η κυρία Γλυκατζή Αρβελέρ, πολλοί θα την γνωρίζετε και θα έχετε ακούσει, ένας εκπληκτικός άνθρωπος του πολιτισμού μας, δεν θα αναγνωρίζετε σίγουρα την ιδιοκτήτρια της Στεναμάρης. Ίσως κανείς δεν ξέρει ότι πίσω από το... ίσως έναν από τους 5 μεγαλύτερους ναυτιλιακούς κολοσσούς της Ελλάδας, πίσω από αυτό βρίσκεται μία γυναίκα, η Νουνού, όπως τη λένε Μαρτίνου. Η Θένα Μάρης αυτή τη στιγμή έχει 50 βαπόρια, αλλά τα 3 αγόρια και οι 3 γη της Νουνού Μαρτίνου έχουν γύρω στα 150 βαπόρια και έναν από τους μεγαλύτερους στόλους στον κόσμο. Και βέβαια στη μέση η αθάνατη Μελίνα Μερκούρη, που αγάπησε αυτή τη χώρα, που πίστευσε σε αυτή τη χώρα και που χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, στους Άγγλους, για να μας φέρουν πίσω τα μάρμαρα. Άσχετα αν δεν το κατάφερε, το προσπάθησε. Άρα, βλέπουμε ότι υπάρχει μία διάθεση αλλαγής. Μία διάθεση να μπούμε και εμείς στο παιχνίδι.
και να βοηθήσουμε για να φέρουμε μια καινούργια αλλαγή. Έχετε αναρωτηθεί τώρα τελευταία πόσες γυναίκες έχουν ανεβεί σε κυβερνήσεις? Πόσες χώρες τώρα τελευταία έχουν γυναίκες προέδρους? Η Ταϊβάν, η Αυστραλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Κριστίν Λαγκάρτ, γνωστή σε όλους. Και βέβαιας μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στην Ελλάδα, πρώτη φορά έχουμε πρόεδρο Αρείου Πάγου, τη Ρένα Σιμακοπούλου, η οποία ήταν και υποψήφια να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Άρα η αλλαγή είναι μπροστά μας. Βέβαια, δεν υπάρχει ωκεανός χωρίς κύμα. Δεν υπάρχει ωκεανός χωρίς να φάμε σφαλιάρα. Θα κουνηθούμε, θα φοβηθούμε ότι βουλιάζουμε, αλλά θα το πολεμήσουμε. Και πρέπει να το πολεμήσουμε. Εάν αγαπάμε αυτή τη χώρα, πιστεύω ότι είσαστε σήμερα εδώ γιατί αγαπάμε όλη τη χώρα μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Είναι Σάββατο, είναι αργά το απόγευμα και είσαστε όλοι εδώ και βλέπω τα μάτια σας να με βλέπετε και λέω ή βαριούνται και με βλέπουν αναγκαστικά για να φύγουν ή τους αρέσει αυτά που λέω. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να γυρίσουμε σελίδα σε αυτή τη χώρα. Και πρέπει να αγαπήσουμε τη χώρα μας. Και να μην ρωτάμε γιατί και πώς, να το προσπαθήσουμε. Και εμείς είμαστε εδώ. Τα κινητά μας είναι στη διάθεσή σας. Πραγματικά σας το μιλάω. Αν μπείτε μέσα στο site και των εταιριών και της Navigator και στο i4U αν έρθετε, αν θέλετε να πάρετε τα κινητά μας, τουλάχιστον το δικό μου κινητό, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και ας με πάρετε να με ρωτάτε ό,τι θέλετε. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το i4U. Για να είμαστε κοντά σε όλους. Για να μπορούμε να απαντάμε σε αυτά που θέλετε και να σας δώσουμε την εμπειρία μας. Dream big. Πρέπει να σκεφτόμαστε ψηλά. Πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη μιζέρια σε αυτή τη χώρα. Ναι, δεν είναι καλά τα πράγματα. Ναι, δεν είμαστε η πρώτη γενιά η οποία έχει προβλήματα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Υπήρξαν πολλές γενιές πριν από εμάς που είχαν πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Πρέπει να αγαπήσουμε, να ξυπνάμε και να λέμε τι ωραία χώρα που έχουμε. Τι ωραίος ήλιος. Αχ, θα πάμε για καφέ, θα πάμε και για μπάνιο, θα πάμε και θα δουλέψουμε. Δεν είναι κακό. Όλα καλά. Αλλά πρέπει να αγαπήσουμε αυτό που έχουμε. Και να σταματήσουμε να βρίσκουμε, πώς να το πω, να ρίχνουμε το βάρος ότι πάντα οι άλλοι φταίνε. Και εμείς βάλαμε το λιθαράκι μας αυτό και νομίζω ότι αν δουλέψουμε όλοι μαζί θα το λύσουμε. Εάν η φαντασία γεννά ευκαιρίες και αυτό το οποίο είπε ο Steve Jobs, ο οποίος ανακάλυψε την εταιρεία που όλοι μιλάμε σήμερα και όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει κάτι από αυτή την εταιρεία, την Apple, ότι αν δεν πιστέψεις αυτό που κάνεις, αν δεν θέλεις αυτό που κάνεις, δεν θα το κάνεις ποτέ πετυχημένο. Δεν μπορείς να έχεις μία θετική ζωή με ένα αρνητικό μυαλό. Δεν γίνεται. Άμα ξυπνάς το πρωί και λες θα βρέξει, κάποια στιγμή θα δεις σύννεφα. Δεν γίνεται. Αν το έχεις πιστέψει ότι θα βρέξει, κάποια στιγμή θα βρέξει. Σε 5 μέρες, σε 10 μέρες, σε 1 μήνα. Είναι λογικό. Άρα πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό. Το έχω στα αγγλικά γιατί δεν το έχω στα ελληνικά. Ότι όσο εσείς όλοι τσακώνεστε, εγώ ήπια το νερό. Αυτό έχει γίνει με την Ελλάδα. Τσακωνόμαστε ποιος θα βγει, αν θα λύσουμε το καινούριο ανέκδοτο το Τσιπριακό, και όλοι οι άλλοι πίνουν το νερό μας και έχουν αρχίσει και παίρνουν αυτό το πολύ ωραίο φιλέτο. Το οποίο είναι σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο στρατηγικά, το οποίο έχει πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους. Έχουμε ξεχάσει την κυρία Κατερίνα με την τυρόπιτα, έχουμε ξεχάσει τα σκαλτσούνια, και ασχολιόμαστε με το τι δημοσκόπηση θα πάρει το κάθε κόμμα. Δεν είναι κακό. Αλλά δεν θα μας φέρει αυτό στο παιχνίδι. Πρέπει να δούμε τι έχουμε. Την αγροτική μας ζωή, την ναυτιλία μας, τον τουρισμό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Ευχαριστούμε πολύ τη Δανάη Μπεζαντάκου που πάντα είναι θετική, τολμηρή και στο στοιχείο της όταν μας ταχώνει. Θέλω τώρα να δώσω το λόγο στην Ελένη Μεντέ. Η Ελένη Μεντέ είναι μια νέα επιχειρηματίας, είναι landscape architect,
Έχει πτυχίο γεωπονικής και έχει Master σε Landscape Architecture από το University of Sheffield και είναι συγχρόνως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Εδώ και 2 χρόνια έχει ξεκινήσει τη δική της εταιρεία μέσα σε δύσκολες συνθήκες και θα την παρακαλέσω να μας πει πώς τα καταφέρνει. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ και εγώ όλες και όλους όσους είσαστε εδώ σήμερα. Μην ξεγελαστεί τα πρώτο slide, δεν είμαι εκτός θέματος καθόλου. Απλά, όπως σας είπε και η Εφη, η ιδιότητά μου έχει να κάνει με το τοπίο. Η δουλειά μου έχει να κάνει με φύση. Και σκέφτηκα, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάτι λίγο πιο όμορφο από αυτό που έχω να σας διηγηθώ μετά. Αυτό που θα σας διηγηθώ είναι η προσωπική μου εμπειρία, η επαγγελματική, η ιστορία μου σχετικά με την απόφασή μου να κάνω τη δική μου επιχείρηση. Τι κάνουμε αυτό εδώ. Δεξί κλικ. Ναι, το προσπαθώ. Δεξί το ξάκι. Ναι, το κάνω. Ωραία. Λοιπόν, αναφέρθηκε και προηγούμενα από την Ξένια. Το πρότυπο των παλαιότερων ετών, άντρας εργαζόμενος, γυναίκα μητέρα. Κάποια στιγμή αυτό άρχισε να διαμορφώνεται. Φτάσαμε σήμερα σε ένα πρότυπο άντρας επιχειρηματίας, γυναίκα κύριος εργαζόμενη. Τι θέλω να πω λέγοντας αυτό το πράγμα. Ότι ουσιαστικά η γυναίκα μπήκε στον εργασιακό στίβο αρκετά δυναμικά, όμως ήθελε να μείνει αρκετά πίσω. Δηλαδή, δεν έπαιρνε πρωτοβουλίες, δεν κάνει βήματα πολύ τολμηρά, θέλει να απασχολείται με κάτι, θεωρεί ότι το να είναι μητέρα, να έχει οικογένεια, είναι ένα στοιχείο το οποίο της παίρνει χρόνο, που είναι αλήθεια εν μέρη. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δεν αρκούνται σε αυτό και θεωρούν και ότι μπορούν να συνδυάσουν και τα δύο και ότι θα είναι πιο ολοκληρωμένες εάν φτάσουν στο σημείο να κάνουν και κάτι το οποίο θα είναι επιχειρηματικό για εκείνες. Άρα, λοιπόν, σήμερα έχουμε όλοι την επιλογή να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι δικό μας. Να πω κάτι για μένα. Εμένα το να κάνω κάτι το οποίο θα είναι δική μου επιχείρηση ξεκίνησε από έναν άντρα. Η προτροπή ήταν κυρίως αντρική, προήλθε από την οικογένειά μου και ήταν κυρίως από τον πατέρα μου. Ένας άντρας ο οποίος δεν ήθελε να σκεφτόμαστε ότι η γυναίκα εργασιακά και επαγγελματικά πρέπει να μένει πίσω, ότι πρέπει να παίρνουμε και εμείς πρωτοβουλίες και να έχουμε στα χέρια μας δυνατότητες. Και έτσι, λοιπόν, μεγάλωσα έχοντας αυτή την αντίληψη. Ταυτόχρονα, πάντα σκεφτόμασταν ότι το να κάνει κάποιος κάτι δικό του επιχειρηματικά είναι δημιουργικό. Είναι ότι φτιάχνω κάτι, στείνω κάτι από το μηδέν, το εξελίσσω, το μεγαλώνω, το φτάνω κάπου, το συντηρώ. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι ολοκλήρωση, είναι σοβαρό στοιχείο του εαυτού τους. Έτσι, λοιπόν, το 2010 αποφάσισα με τη συνεργάτηδά μου, έχοντας περάσει βεβαίως και αναγκαστικά από τον εργαστό και εγώ ως υπάλληλος σε διάφορα γραφεία και τεχνικές εταιρείες, αποφάσισα λοιπόν ότι θα έπρεπε να κάνω πλέον αυτό το βήμα, το οποίο πάντα ήθελα. Έχοντας λοιπόν αποκτήσει την εμπειρία από τις προηγούμενες εργασιακές μου σχέσεις, αποφάσισα να κάνω αυτό το βήμα. Ο λόγος ήταν πρώτον ότι αισθανόμουν μέσα μου ότι ήθελα να φτιάξω κάτι. Δεύτερον, αγαπώ πολύ το επάγγελμά μου. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και δεν θα μπω στο να σχολιάσω ότι ναι, αυτό χρειάζεται και είναι απαραίτητο για να κάνει κάποιος κάτι δικό του. Και μάλιστα αυτό πολλές φορές απαλύνει και τις διάφορες δυσκολίες ή τις διάφορες θυσίες που χρειάζεται να κάνω
όσον αφορά το επάγγελμά μου. Και τρίτον, υπήρχε και ένας άλλος σοβαρός τρίτος λόγος. Το επάγγελμά μου στην Ελλάδα έχει μία εικόνα την οποία έβλεπα και δεν μου άρεσε καθόλου. Όταν γύρω μου μιλούσε ο κόσμος για αρχιτεκτονική τοπίου, εγώ έβλεπα κάτι τέτοιο. Ή αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, σκέφτηκα ότι δεν μπορεί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν απελπισία κάτι τέτοιο και δεν μπορεί. Θα υπάρχει αισθητική στον κόσμο. Θέλοντας λοιπόν να προχωρήσω σε αυτό και πιστεύοντας ότι αυτό που κάνω μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους, συνεχίσαμε να κάνουμε πράγματα όπως αυτά. Σιγά σιγά, με μικρά βήματα, κάνοντας κάποιες πολύ καλές συνεργασίες, αυτά εδώ όπως βλέπετε, κάποια κομμάτια τα οποία έχουν λεπτομέρειες, τις οποίες εντάξει, φαντάζομαι ότι μπορείτε να διακρίνετε από τα προηγούμενα, στοιχεία πιο μοντέρνα, κατοικίες, πάντα θέλοντας να δουλέψουμε μαζί με τον αρχιτέκτονα και όλη τη ομάδα του σχεδιασμού σε οποιοδήποτε έργο ή κάτι τέτοιο. Υπόθηκε και πιο πριν από την Ξένια, θα το επαναλάβω και εγώ, το επάγγελμά μου βρίσκεται στις κατηγορίες τις ανδροκρατούμενες. Δηλαδή, πρόκειται για έναν χώρο ο οποίος αφορά την οικοδομή και την κατασκευή. Άρα, βρίσκομαι συνέχεια είτε σε συναντήσεις εντός γραφείων με ανθρώπους οι οποίοι κατά 90% είναι άντρες ή εκτός, το ακόμα πιο δύσκολο, γιατί για την εφαρμογή όλων αυτών των πραγμάτων χρειάζεται να κάνω επιβλέψεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, βρίσκομαι σε εργοτάξια όπου κυρίως είναι αποκλειστικά και μόνο άντρες. Εργάτες, μηχανικοί. Παρόλα αυτά, θέλω να πω ότι από την εμπειρία που έχω μέχρι τώρα, αυτό δεν μου ήταν ποτέ ανασταλτικό. Δεν θεωρώ ότι το ανδρικό στοιχείο σε ένα εργασιακό χώρο είναι αποτρεπτικό. Αντιθέτως, θεωρώ ότι όταν πλέον καταλήξουμε να συνεργαζόμαστε και γίνουμε αυτό, αυτό που έχω δει εγώ μέχρι στιγμής η εμπειρία μου είναι ότι μπορούμε να είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχω δει στην επαγγελματική μου πορεία άντρες οι οποίοι με βοήθησαν, αλλά και γυναίκες οι οποίες δεν με βοήθησαν. Άρα αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμενοι σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο με κατασπάραξαν. Αντιθέτως, προσπάθησα, προσπαθώντας βέβαια και εγώ να βρω τους τρόπους μου, να κινηθώ κατάλληλα, να μπορέσω να βοηθήσω και να με βοηθήσουν και κυρίως να περάσω το μήνυμα ότι θέλω να είμαστε ομάδα και ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα μαζί, όντας και οι δύο το ίδιο ικανοί, παίζοντας επίσης ώρες στον εργασιακό στίβο και θέλοντας να προχωρήσουμε μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Ελένη Μεντέ που μοιράστηκε μαζί μας τη δική της ιστορία. Είναι πράγματι δύσκολο σε ένα πολύ ανδροκρατούμενο χώρο να τα καταφέρει κανείς και μάλιστα με κάτι που αυτή τη στιγμή μοιάζει πολύ μεγάλη πολυτέλεια όπως η αρχιτεκτονική τοπίου. Να συνεχίσουμε με την Ζωή Νόβακ, η οποία είναι μηχανικός περιβάλλοντος με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, όπου επικεντρώθηκε στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη. Η Ζωή όμως άφησε τη σιγουριά αυτής της δουλειάς, στην οποία ήταν για 5 χρόνια, και ξεκινάει κάτι δικό της στο Ρέθυμνο, το οποίο έχει να κάνει με βιωματικό τουρισμό, δηλαδή θα αφήσω ίσως καλύτερα την ίδια να το εξηγήσει, πώς μπορούμε να ζήσουμε τον κρητικό πολιτισμό σαν επισκέπτες, απλά από το να είμαστε απλοί επισκέπτες. Ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Έχω συνηθίσει από την προηγούμενη δουλειά που έκανα παρουσιάσει συνήθως για το τι είναι γαστρονομικός τουρισμός, ποιες είναι ευκαιρίες στην αγορά. Και σήμερα ήταν τελείως διαφορετική προσέγγιση, οπότε ουσιαστικά θα πω μια ιστοριούλα για το πώς τελικά, όχι τόσο για το αντικείμενο της δουλειάς, όσο το πόσα γυναίκα ή
μελλοντική επιχειρηματία ή εργαζόμενη. Τελικά πήρα κάποιες αποφάσεις και εν μέσω κρίσης, τέλος πάντων, αποφάσισα να κάνω μια επιχειρηματική κίνηση. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ startup, δηλαδή έφυγα από την προηγούμενη μου δουλειά πριν 2 μήνες. Και η εταιρεία που θέλω να φτιάξω λογικά θα είναι λειτουργική του χρόνου. Οπότε είμαι στη διαδικασία του να κάνω την επιχείρηση, είμαι wannabe επιχειρηματίας. Η εταιρεία που θα κάνω λέγεται Taste Crete και ουσιαστικά, απλά για να το συνοψίσω, θα κάνω ένα κέντρο που θα είναι σε ένα παλιό κτίριο, σε ένα χωριό του Ρεθύμνου. Θα είναι ένας χώρος που θα είναι επισκέψιμος για γαστρονομικό τουρισμό. Οι άνθρωποι θα μπορούν να έρχονται να κάνουν μαθήματα κριτικής κουζίνας, συνογνωσίες, γευσηγνωσίες και πολιτιστικά, δηλαδή μαθήματα ίσως κεραμικής, κουκλοθεάτρου κτλ. Για μένα, λοιπόν, 18 Δεκεμβρίου, τώρα με την κρίση και όλα αυτά που γίνονται, παρότι είχα μια δουλειά αρκετά καλή, είχα μπει και εγώ σε αυτή τη διαδικασία που νομίζω ήταν πολύς κόσμος, επειδή είμαι η μισή ξένη, ο παπάς μου είναι Αγγλοαυστραλός, του τι κάνω τελικά και κάθομαι εδώ πέρα, μήπως θα μας καταπιεί η κρίση, θέλω να γίνω και επιχειρηματίας, καλά τα έχω παίξει. Και είχα αποφασίσει, τόσο πολύ με είχε τρελάνει αυτό, που είχα πει στον εαυτό μου, 18 Νοεμβρίου το είχα αποφασίσει, λέω σε ένα μήνα θα σταματήσει την κλάψα, θα σταματήσει αυτό το thriller που παίζει στο μυαλό σου και 18 Δεκεμβρίου θα έχεις αποφασίσει αν θα μείνεις ή θα φύγεις. Η απόφαση για μένα ήταν δύσκολη, γιατί δυστυχώς σε αυτά που έχω κάνει ήμουν overqualified, είχα υπερβολικά πολλές, ας πούμε, σεμινάρια, σπουδές κτλ. Και ήμουν και σε ένα αντικείμενο που δυστυχώς που είναι η Περιφερειακή Ανάπτυξη Μεσογαστρονομίας, που δεν είχε και τόσο πολύ δύναμη στην Ελλάδα. Οπότε εξωτερικό θα ήταν φανταστικά. Οπότε η επιλογή είναι η εξής. Ο πρώτος στόχος για μένα, επειδή έχω και Βρετανικό διαβατήριο, ήταν το Λονδίνο. Έχω και πάρα πολύ μεγάλο κύκλο εκεί. Είμαι και η μόνη στην Ελλάδα από τους 250 διαμεσολαβητές συνεργασίας. Είναι ένα περίεργο επάγγελμα, καινούριο, στον κόσμο. Οπότε στο Λονδίνο θα είχα φοβερές προοπτικές. 12 εκατομμύρια κατοίκους η μετροπολιτική περιοχή του Λονδίνου. Το Καλέργο που είναι το χωριό έχει 8 κατοίκους και κάτι ψηλά βλέπετε εδώ τα ζωντανά. Αυτά περνάνε κατά τις 7 η ώρα κοντά από το σπίτι κάθε μέρα. Οπότε η επιλογή ήταν λίγο έτσι αρκετά radical. Το δικό μου δίλημα, λοιπόν, ήταν ανάμεσα στο βέβαιο και το, ας το πούμε έτσι, αβέβαιο. Ήμουνα διευθύντρια σε έναν φορέα, τώρα θα σας πω για το τελευταίο, σε έναν φορέα που είχε δημιουργήσει η Περιφέρεια Κρήτης, το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας, μια πρωτοβουλία για να προωθεί στην κρητική γαστρονομία. Ουσιαστικά τι έκανα, βοηθούσα να στηθεί στρατηγική σε επίπεδο Κρήτης για το πώς θα εντάξουμε τη γαστρονομία στον τουρισμό και πώς θα αναδείξουμε τα προϊόντα μας και την κουζίνα. Φοβερά, ας το πούμε έτσι, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Και μετά από την άλλη, βέβαια, δούλευα όμως για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και από την άλλη, ήταν το όνειρο το δικό μου, που είναι αυτό. Πήραμε τη φωτογραφία πριν μερικές μέρες. Είναι από το σπίτι αυτό που θέλω να ανακαινήσω στο χωριό. Που ήταν, λέω τώρα, να φύγω από το βέβαιο. Εκεί φυσικά είχα, επειδή είμαι πάρα πολύ δουλευταρού, έχω πάρα πολύ καλό όνομα, με θέλανε. Απ' την άλλη, έλεγα τώρα να ξεκινήσω μόνη μου, δεν είμαι και επιχειρηματίας. Δεν έχω ιστορικό στην οικογένειά μου επιχειρηματιών, όλοι δουλεύαμε για άλλους, αλλά με έτρωγε. Για να απαντήσω στον εαυτό μου τελικά τι θα κάνω, σκεφτόμουν ποια θα ήταν η απάντηση στο γιατί μαμά, αν μετά από κάποια χρόνια, όταν θα είχα παιδιά, τι θα έλεγα στα δικά μου τα παιδιά. Γιατί νομίζω ότι εκεί το βάζεις λίγο σε perspective. Και επίσης, γιατί αυτό είναι το αντίστοιχο που είχα κάνει εγώ στη δικιά μου τη μητέρα, η οποία ήταν, ενώ ήταν δημόσιο υπάλληλος δικαστικός, με άντρα ξένο που δεν είχε καν ελληνική ηθαγένεια και 2 μωρά παιδιά, παραιτήθηκε από το δημόσιο 30 χρόνια πριν και πήγε και ξεκίνησε μια καριέρα στην ξενοδοχεία. Και θυμάμαι όταν τη ρώταγα κι εγώ, ας πούμε, και μου έλεγε τελικά ποια είναι τα κριτήρια για να κάνεις μια τόσο σοβαρή επιλογή, όταν υπάρχουν τόσα ρίσκα. Όταν λέω που πας μωρή, εννοώ τη μωρή του στυλ την τρελή, πραγματικά, με την έννοια της λέξης, γιατί είναι αυτό που ξαφνικά έκατσα και σκέφτηκα μια μέρα που κοιταζόμουν στον καθρέφτη και συνειδητοποίησα ότι ίσως τελικά η ζωή μου να μην είναι ακριβώς αυτό που φαντασιωνόμουν, ότι έχω αυτό το φοβερό contribution, ότι κάνω φοβερό σχεδιασμό, ότι ο κόσμος αλλάζει, θα σώσω τον κόσμο, ότι έχω την άνεση, την οικονομική, έχω το χρόνο που θέλω και την κοινωνική ζωή. Το είχα δει σε μια παρουσία της Brené Brown που το περιέγραφε έτσι, spiritual awakening, ότι ξαφνικά, ας το πούμε έτσι, απαντώντας αυτή την ερώτηση, κατέληξα στο να έχω ένα breakthrough του τελικά
πού πάω και τι θέλω να κάνω. Στην ουσία, ουσιαστικά, απλά ήταν η κρίση της 30 και κάτι, είμαι 32 χρονών, και έλεγα, καλά, τι κάνεις, έχεις χρόνο, δεν έχεις χρόνο, ποια είναι η ζωή σου, αν δεις την καθημερινότητά σου. Ουσιαστικά, για μένα, η κρίση της 30άρας ήταν και μια, ουσιαστικά μια κρίση αξιών για το τι είναι για μένα ποιότητα ζωής, γιατί τελικά, όταν μιλάμε για τη δουλειά, δεν είναι απλά μια επιλογή του από πού θα βγάζω τα λεφτά μου. Αυτό επηρεάζει όλη τη ζωή. Και όπως είπε και πριν η Ξένια, επηρεάζει πάρα πολύ και την οικογένεια. Δηλαδή, από τη σχέση που θα έχεις με τον άντρα σου, τα παιδιά σου, αν θα συστερηθούν ή όχι, αν θα τα αναθρέψεις όπως θες, και την ποιότητα ζωής που θα έχεις και στην καθημερινότητά σου. Κάποια άγνωστη στο Twitter, δεν ήταν δικιά μου, δεν ήμουν στο Twitter τότε, μου το είχαν πει, είχε πει κάτι του στυλ ότι η επιτυχία είναι να καταλήγεις να κάνεις περισσότερα από αυτά που σε κάνουν ευτυχισμένο. Και ήταν μια πολύ καλή, ένα πολύ καλός ορισμός για μένα, με έβαλε να σκεφτώ. Και αυτό που με έβαλε να σκεφτώ είναι τελικά ποιες είναι οι αξίες για μένα, τι είναι σημαντικό. Και αυτές ουσιαστικά με βοηθήσαν να πάρω μια απόφαση. Η πρώτη για μένα είναι η αγάπη. Πάντα υπήρξε η αγάπη. Αυτό που συνειδητοποίησα όταν άρχισα να το σκέφτομαι είναι ότι τελικά στη ζωή μου είχα καταφέρει, ειδικά αυτά τα 3 τελευταία χρόνια που είχα πέσει με τα μούτρα, να καταστρέψω 2 σχέσεις. Ο ένας ήταν. Είναι λίγο άδικο να το πω, αλλά ήταν λίγο Ελληνάρας. Δεν μου έκανε intimidate, ναι, αλλά τέλος πάντων είχα κάποιες δυσκολίες στη σχέση και είχε να κάνει με το γεγονός ότι ήμουν πάρα πολύ δυναμική κτλ. Οπότε ουσιαστικά το πλήρωνα. Οπότε για μένα η αγάπη και να μπορώ να είμαι με κάποιον που είναι my equal και να νιώθω ότι τέλος πάντων μπορώ αυτό το πράγμα να το έχω κυρίαρχο στον εαυτό μου, προϋπόθεται και κάποια πράγματα που έπρεπε να ζήσω στη ζωή μου. Το δεύτερο είναι η δημιουργικότητα, κάτι που δεν ξέρει πάρα πολλοί κόσμος, κυρίως επειδή είχα και εγώ κόλλημα να το λέω παλιότερα, όσο έκανα δουλειά τεχνοκράτη, δεν ήθελα να μπλέξω μάλλον τους δύο ρόλους, είναι ότι είμαι κουκλοπαίχτης, κουκλοποιός, έχουμε μια πολύ μεγάλη παράδοση στο σπίτι, ας το πούμε έτσι. Είναι η πρώτη δουλειά που έμαθα να κάνω και είναι κάτι το οποίο συνεχίζω και λατρεύω πάρα πολύ, παρότι το αρνήθηκα για όσο καιρό έκανα αυτά τα τεχνοκρατικά. Θεωρούσα ότι είσαι καλλιτεχνικός τύπος ή είσαι τεχνοκράτης. Παρ' όλα αυτά, η δημιουργικότητα για μένα είναι το νούμερο ένα. Νιώθω ότι με κρατάει ζωντανή και νιώθω κιόλας ότι με πάει και λίγο παραπέρα. Δηλαδή, το να έρχομαι κάθε μέρα και απλά να κάνω κάτι κάθε μέρα το ίδιο, εντάξει, μια-δύο φορές θα νιώσω ότι προσφέρω κάτι, αλλά δεν με εξελίσσει σαν άνθρωπο. Η δημιουργικότητα, βέβαια, υπάρχει και στο κομμάτι όταν έκανα περιφερειακή ανάπτυξη, με την έννοια ότι βρίσκουμε λύσεις. Άρα αυτό ήταν το ένα, το δεύτερο. Η συνεισφορά, το contribution που λένε, αυτό είναι από ένα τοίχο, κάποια το έχει βγάλει φωτογραφία, το βρήκα στο Facebook. Παλιότερα θυμωμένη, είχα ρωτήσει μια φορά τη μαμά μου με τα κουκλοθέατρα, είχε μπλέξει εκεί με κάποιες κυρίες. Τέλος πάντων, ξέρετε, καμιά φορά ο κόσμος δεν είναι ευγνώμων και της έλεγα, α, μαμά, γιατί πάλι μπλέκεις και βοηθάς κόσμο που τελικά γυρνάει και στη φέρνει. Και μου λέει, ακούρα, δεις, παιδί μου, εγώ όταν ξυπνάω το πρωί και πατάω τα πόδια μου κάτω, θέλω να νιώθω ότι δεν είμαι βάρος. Και από τότε, βέβαια, δεν ξαναρώτησα κάτι και νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο με έχει καθορίσει και εμένα σαν άνθρωπο. Τη συνεισφορά, βέβαια, σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στην προηγούμενη δουλειά που είχα, όχι απλά τη βίωνα και νομίζω και αυτή ήταν η μεγαλύτερη παγίδα για μένα, γιατί με μια πολιτική που σχεδιάζαμε εμείς και πέρναγε, αλλάζει το τοπίο όλης Κρήτης όπως και έχει γίνει. Αυτό που, εκεί που την πάτησα, ήταν ότι νόμιζα ότι μόνο έτσι μπορούσα. Και αυτό που τελικά αποφασίζοντας να κάνω τη δικιά μου επιχείρηση, επειδή είναι στο ίδιο αντικείμενο, απλά είναι εφαρμοσμένα αυτά που σχεδίαζα, ήταν ότι αυτό που είχε πει ο Γκάντι, «Be the change you want to see in the world». Γίνε εσύ η αλλαγή, γίνε εσύ αυτό που θες να δεις στον κόσμο. Οπότε τελικά, όταν το είδα αυτό, μετά από αυτούς τους μήνες της παραζάλης για το τι πρέπει να κάνω, αυτό που είδα ήταν ότι θα μπορούσα να γίνω μια εταιρεία, ας πούμε, πρότυπο γαστρονομικού τουρισμού στην Κρήτη. Γιατί έτσι θα πιστούν και οι άλλοι που λένε ότι δεν αξίζει τον κόπο να επενδύεις. Ή θα γίνω μια επιχείρηση η οποία θα έχει κοινωνική ευαισθησία. Ή θα στηρίζει τον τοπικό πολιτισμό. Μια άλλη αξία είναι η οικογένεια. Δηλαδή το να μπορώ να κάνω παιδιά, είμαι τώρα και στα 32, καταλαβαίνετε, έχουν βαρέσει τα καμπανάκια. Είναι η οικογένεια και με την έννοια κιόλας σου να. Κάτι που ήθελα πάρα πολλά χρόνια, επειδή το είχα ζήσει κι εγώ, ήταν του να έχω τη δυνατότητα να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Θα μεγαλώσω εγώ. Που ξέρουν εδώ οι κυρίες με κοιτάζουν, με θολό βλέμμα.
Και ένας λόγος που διάλεξα αυτή τη δουλειά είναι ότι ήξερα ότι θα μπορούσα σε αυτό το χώρο που θα τον τρέχω εγώ να μην έχω κάποιον πάνω από το κεφάλι μου που θα μου λέει τι ώρα θα πάω και τι ώρα θα φύγω από το γραφείο. Φυσικά η επένδυση του χρόνου θα είναι πολύ μεγαλύτερη, αλλά τουλάχιστον είναι κάτι που εγώ θα έχω την ευθύνη να ρυθμίσω. Και φυσικά να έχω και μια ψυχική, νομίζω, ηρεμία του να μην γυρνάω και επειδή έχω ένα αφεντικό, όπως ήταν πάρα πολλές φορές, και να γυρνάω στο σπίτι και να βγάζω όλη μου την ένταση, γιατί δεν μπορώ να διαχειριστώ κάτι. It's beyond my control. Και το τελευταίο είναι η αυθονία, την οποία η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι υπάλληλος κάπου υπάρχει ένα ταβάνι οικονομικό. Δηλαδή, είμαι σίγουρη ότι όλες εδώ θα έχουμε όνειρα για το τι ποιότητα ζωής θα θέλουμε να έχουμε, ίσως κάποια ταξίδια, ίσως το να μπορούμε να παρέχουμε στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας μελλοντικά ή όσες τα έχουν ήδη αυτά που θέλουμε. Η αλήθεια είναι ότι μόνο μέσα από μια επιχείρηση μπορείς πραγματικά, αν την παλέψεις αρκετά, να δημιουργήσεις και τις ανάλογες προοπτικές για οικονομική, ας το πούμε έτσι, και όχι μόνο οικονομική, εγώ θα έλεγα και για απόψη χρόνου, αυθονία. Η ώρα για τη μεγάλη απόφαση, λοιπόν, όταν ήρθε για μένα, εδώ είναι ένας δρόμος, δεν φαίνεται πολύ καλά, λέει οδός αγάπης και ευτυχίας, νομίζω ότι δεν είναι κανονικός δρόμος. Είναι σε ένα χωριό κοντά στο Καλέργο, στις Μαργαρίτες, είναι χωριό κεραμιστών, είναι ένας οικογενειακός μας φίλος, και όταν αποφάσισα τελικά ότι εγώ εδώ θέλω να μένω, δεν θέλω άλλο, ας πούμε, να υποφέρω, να ζορίζομαι κτλ. Εντάξει, δουλεύοντας και με πολιτικούς, είναι κάποια πράγματα που αναγκαστικά τα καταπίνεις πάρα πολύ. Και το επόμενο ερώτημα ήταν και τώρα τι κάνουμε, αφού τα αποφασίσαμε. Καταρχάς, φαντάζομαι, το να κάνεις την έρευνα αγοράς, δηλαδή μην μπεις απλά έτσι για να κάνεις μια επιχειρηματικότητα. Για μένα, αυτό που έκανα και όλες τις παρουσιάσεις μου, αφού θα ασχοληθώ με τον γαστρονομικό τουρισμό, είναι ότι σίγουρα να επιβεβαιώσω ότι υπάρχει ψωμί. Η αλήθεια είναι ότι, τουλάχιστον για μένα, για τη γαστρονομία, food is the new sex. Πλέον, το σεξ πλέον δεν έχει γίνει, δεν είναι τόσο απαγορευμένο. Το καλό φαγητό όμως είναι πιο δύσκολο να το βρεις. Και αν ανοίξουμε τις τηλεοράσεις μας ή δούμε πόσο πολύ έχουν ανέβει ίσως οι τιμές στα εστιατόρια ή οτιδήποτε άλλο, βλέπουμε ότι πραγματικά το φαγητό πουλάει πάρα πολύ και η γαστρονομία, ο γαστρονομικός πολιτισμός και η ψυχαγωγία, μάλλον η γαστρονομική. Take the leap of faith. Δηλαδή, ξεκίνα, δώσε. Εδώ είναι στο bungee jumping. Δεν ξέρω αν φέρετε, φαίνεται πόσο πολύ φωνάζω. Έτσι, κανείς δεν είπε ότι είναι εύκολο. Για μένα, πρέπει να πω, η Ξένια το ξέρει, γιατί είχε κάνει και μια συνέντευξη στα πλαίσια του I4U και της είχα πει ότι για μένα το μεγαλύτερο φράγμα ήταν ο πανικός και ο φόβος ο ψυχολογικός του ποια νομίζω ότι είμαι, που δεν έχω κάνει ποτέ επιχείρηση, δεν έχω μπαμπά που να έχει κάνει επιχείρηση μαμά και δεν έχω κεφάλαια για να πω ότι έχω κάποιο backup και ποια νομίζω ότι είμαι που θα πάω να στήσω επιχείρηση εν μέσω κρίσης. Και μετά λες ότι πρέπει να το πιστέψω ότι αυτό που κάνω, βάζω κάτω τα νουμεράκια, βάζω κάτω τις ικανότητές μου και λέω ότι θα κάτσω, θα δουλέψω, θα. Οπότε, jump. Το τρίτο, ότι θέλει εκεί είναι τώρα που things are gonna get messy. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις μέσα και να είναι όλα ωραία, να φοράς το κουστούμάκι από την πρώτη μέρα, να κυκλοφορείς με τις καρτούλες σου κτλ. Εδώ είμαι στο χωριό την προηγούμενη εβδομάδα, λεκανίτσα, μια κούκλα είμαι εδώ. Έχω σοβάδες παντού, νύχια, ρουθούνια παντού. Και έχουμε καθάρισμα, από τα πιο χαμηλά ξεκινάς, μέχρι να φτάσεις στο σημείο που θα μπορείς να έχεις ένα προϊόν και μια υπηρεσία, να βγεις έξω και να την πουλήσεις, αλλά δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα πας κατευθείαν εκεί. Βρες μέντορες. Το I4U για μένα ήταν μια πάρα... Έχω εδώ από την παρουσίαση που είχε κάνει η Δανάη Μπεζατάγκο, εκεί που τη γνώρισα στο Entrepreneur Week Greece, πριν μερικούς μήνες. Το να βρεις μέντορες, μπορείς φυσικά να ανακαλύψεις τον κύκλο από την αρχή, αν έχεις πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια. Αλλά ειδικά για γυναίκες, για μένα για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει ένας φορέας από το I4U, στο οποίο υπάρχει μια αγκαλιά, υπάρχουν κάποιες γυναίκες στην άλλη μεριά της γραμμής, που έχουν καταφέρει αυτό που θα ήθελα, σαν ποιότητα ζωής, το πούμε έτσι, που έχουν δημιουργήσει για τον εαυτό τους, και οι οποίες ξέρω ότι θα μπορέσουν να με βοηθήσουν, είτε για να μου κάνουν mentoring, είτε να με βοηθήσουν με επαφές δικές τους. Στα δύσκολα διλήμματα, πάντα να, εγώ τουλάχιστον αυτό αποφάσισα, ότι θα απαντάω στην ερώτηση «What would love do?», δηλαδή μη βάζουμε τόσο πολύ το εγώ μας ή την επιθετικότητα, αλλά να σκεφτόμαστε τελικά τι θα είναι καλύτερο, τι είναι πιο σωστό, να ξεκινάμε πάντα από μια πλευρά, ας πούμε, της ηθικής. Είναι δύσκολη καιρή, αλλά τελικά έχουμε δει ότι δεν είναι μόνο τα λεφτά αυτά τα οποία θα πάνε μπροστά την κοινωνία ή καν την οικονομία. Το να έχεις κάποιον να σου κρατάει το χέρι,
Να μην είσαι μόνος σου. Φαντάζομαι ότι στα ζόρια πάντα χρειάζεται. Θυμάμαι και τη Δανάη που μου το έλεγε αυτό, όταν της έλεγα ότι θέλω να κάνω οικογένεια. Να βρεις αρκετούς να σε βοηθήσουν. Αυτή είναι η μαμάκα μου, το 1,5 μέτρο. Και εδώ είναι όταν καθαρίζαμε. Να έχεις ένα καθαρό όραμα. Αυτή είναι η φωτογραφία. Εγώ σε αυτό το σπίτι ήθελα από μικρή να γυρίσω. Είναι ένα σπίτι που μου άφησαν οι γονείς μου. Δεν έχουμε μείνει ποτέ, γιατί ήταν πάντα ρημαδιό. Θέλει αναστήλωση. Και αυτή είναι μια φωτογραφία. Είμαι εγώ στη μέση, με καρεδάκι. Ο αδερφός μου και ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου έχει φύγει, έχει πάει Αυστραλία, είναι Αγγλοαυστραλός, εδώ και 16 χρόνια. Τον έχω δει μια φορά, πριν 3 χρόνια. Οπότε για μένα, το να έχω αυτό το όραμα, το ξεκάθαρο ότι θα γυρίσω κάπου που έχω καλές αναμνήσεις, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε για όλες, για όλους, είναι καλό να ξέρουμε και να θυμόμαστε γιατί κάνουμε κάτι και να βρίσκουμε δύναμη κάθε πρωί που ξυπνάμε και σηκωνόμαστε για να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Μετά κάτι που το έμαθα και πάρα πολύ και με τη δουλειά, είναι ότι τελικά στόχος είναι η πρόοδος και ότι δεν υπάρχει στιγμή αλύση ότι θα έρθει το I4U ή μόνη μου εγώ θα βρω μια μπούλα ή το λιχνάρι και ξαφνικά όλα θα γίνουν τέλεια. Αλλά είναι αυτό του ότι βάζω ένα στόχο και κάθε μέρα παίρνω τη χαρά του ότι πήγα ένα βήμα παρακάτω, ένα βήμα παρακάτω. Και αν συνεχίσει αυτό, δηλαδή πάντα θα έχουμε προβλήματα, αρκεί να είναι καλύτερη ποιότητα. Δηλαδή τώρα μένα το πρόβλημά μου είναι αν θα μου την κάτσει ο εργολάβος και αν επειδή είμαι γυναίκα, που είναι υπαρκτό πρόβλημα, αν επειδή είμαι γυναίκα εγώ και η μητέρα μου, θα μας υπερχρεώσει ή τέλος πάντων. Ναι, φωνάζω τους θείους μου κτλ. Κτλ. Αύριο μεθαύριο, στόχος είναι σε 1 με 2 χρόνια τα προβλήματα μην είναι άλλου στυλ του. Δηλαδή, θα δουλέψω με αυτό τον tour operator, πώς θα προσεγγίσω τον άλλο, πού θα κάνω προβολή. Αυτή είναι μια φωτογραφία που την βρήκα στο Facebook. Μ' αρέσει πάρα πολύ, τη βάζω πάντα στις παρουσιάσεις. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Δηλαδή αυτό που λέμε για την πρόοδο, αν κάθε μέρα κάνεις κάτι λίγο, και θέλω να μου πείτε, δεν είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, κορίτσια, εσείς ειδικά. Συγγνώμη κιόλας, αλλά όταν βλέπω αυτό θα το φανταζόσταν αυτό μετά από 9 μήνες. Οι άντρες συνήθως αφισβητούν αυτή τη φωτογραφία, αλλά εμένα... Ναι. Αλλά εγώ δεν σας πιστεύω. Η τελευταία είναι ο Σάκης. Ναι, ο Σάκης. Με το κεφάλι του προηγούμενου. Ναι, μπράβο. Και τελικά το ερώτημα είναι στο τέλος αν αξίζει για τον καθένα. Για μένα αυτή η παιδιά είναι η θέα από τον μπαλκόνι, από το ταρατσάκι που έχει το σπίτι. Είναι ο Ψιλωρίτης, εκεί που μεγάλωσε ο Δίας. Που έχει, είμαι στις ρίζες του Ψιλωρίτη και εκεί είναι που έπινα το καφεδάκι μου προχτές. Και λέω τελικά, ας πούμε, είναι να ξυπνάς και να λες τελικά αξίζει για μένα όλο αυτός ο αγώνας. Για μένα αξίζει. Και αυτό που λέει εδώ σε αυτό το βιβλίο είναι από το Leading the Revolution του Γκάρι Χάμελ, ενός από τους γκουρού του marketing, ο οποίος λέει πώς να ηγηθείτε της επανάστασης. Και έτσι κλείνει με αυτή τη φωτογραφία που λέει το μόνο που έχει σημασία είναι το αν σε νοιάζει αρκετά να ξεκινήσεις από εκεί που είσαι τώρα. Σίγουρα δεν είσαι ιδανικά εκεί που θα ήθελες. Και επειδή είμαι και Παρθένος στο ζώδιο και όσοι ξέρουν ο Παρθένος και πόσο ψυχαναγκαστική είναι, θα θέλαμε να είναι όλα τέλεια, η σελήνη ευθυγραμμισμένη με τα αστέρια και μετά να βγούμε. Αλλά τέλος πάντων, τελικά μάλλον εκεί είναι. Αυτό που νομίζω κλείνοντας θα ήθελα να πω, που είναι σημαντικό για τη γυναική επιχειρηματικότητα, έχει να κάνει και τελικά με όλα αυτά πώς θα μας βοηθήσουν να βρούμε και μια αρμονία ανάμεσα στο αρσενικό και το θηλυκό, το γιν και το γιάνγκ δηλαδή. Και εμένα με είχε συγκλονίσει πάρα πολύ ένας φίλος μου που μου είχε πει μια φορά μιλώντας, μου λέει για πάρα πολλά χρόνια έχεις υπάρξει η γυναίκα και ο άντρας στη ζωή σου. Και είχε πάρα πολύ δίκιο. Και όταν μου το είπε ήταν σαν σφαλιάρα, αυτό που στο λέει και μετά σιγή. Οπότε όλο αυτό το quest, τουλάχιστον για μένα, που κάνω μια προσπάθεια να κάνω κάτι που θα μπορέσω να χτίσω έτσι και την οικογένειά μου γύρω από αυτό, είναι του πώς να ισορροπήσεις ανάμεσα στη θηλυκότητα, του να μην γίνεις αυτή η γυναίκα που γίνεται τόσο aggressive για να πετύχει, που γίνεται χειρότερη και από τους άντρες, αλλά απ' την άλλη να μπορείς να είσαι και δημιουργική και να έχεις και την επιτυχία, ας το πούμε έτσι, και να διεκδικείς τη θηλυκότητά σου και την τρυφερότητα στο σπίτι χωρίς να απειλείς κανένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή τύχη σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ τη Ζωή. Μπράβο, Ζωή. Νομίζω μία πολύ inspirational παρουσίαση, να τη χαρακτηρίσω, για φαντάζομαι πολλές από τις γυναίκες που είναι εδώ σήμερα.
Λοιπόν, και τώρα είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε ερωτήσεις, οπότε όποιος θέλει να πει κάτι, παρακαλώ, να μας πει. Παρακαλώ. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι κατά πόσον έχουν επηρεάσει όλες σας, νομίζω ότι λίγο πολύ το έχετε απαντήσει, αλλά το κατά πόσο σας έχει επηρεάσει ο παράγοντας της οικογένειας, της πιο πολύ συναισθηματική λόγη και κατά πόσο οι αποφάσεις στον επαγγελματικό σας τομέα ήταν πιο λογική, πιο βάζω κάτω τευτέρια, γράφω, κάνω research. Τι ήταν αυτό το differentiator factor που σας έκανε να πάρετε τις αποφάσεις σας? Ήτανε το ένα από τα δύο, ήτανε κάποιο περισσότερο, ήτανε ένα balance? Τι ήταν αυτό? Εγώ απλώς θα πω, επειδή έχω μία κορούλα που είναι 3 χρονών και θέλω να πω ότι καταρχήν αισθάνομαι ότι όλο αυτό που κάνω, το κάνω και για εκείνη. Χτίζω το μέλλον της. Η μητέρα μου, είμαστε 4 κορίτσια. Δούλευε πάντα 15 ώρες τη μέρα. Έκανε 4 πολύ καλά παιδιά, έχουμε όλες τις οικογένειές μας, είμαστε όλοι καλά και αγαπημένοι και νομίζω ότι αν θέλεις, όλα τα μπορείς. Αλλά σκεφτούμε, αυτές που έχουμε οικογένεια, τουλάχιστον εγώ αυτό σκέφτομαι, ότι το κάνουμε για να έχουν τα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον και από την άλλη, για να είμαστε κι εμείς καλά. Αν εγώ δεν δουλέψω, δεν είμαι εγώ καλά. Άρα δεν θα είναι και το παιδί μου. Αυτό από εμένα. Κάποια άλλη ερώτηση? Ο κύριος. Σας περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. Γεια σας. Τζούρος Ψηλάτη λέγομαι. Είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων. Πάνω κάτω καταλαβαίνει τι κάνω. Ασχολούμαι με κονδύλια του ΕΣΠΑ. Έχει τύχει και είμαι και σε ένα πολιτικό φορέα στη Γραμματεία Γυναικείων Θεμάτων και ασχολούμαι και με τον πολιτικό σας σύνδεσμο. Προφανώς και είμαι η μειοψηφία εδώ μέσα. Μ' αρέσει να πω την αλήθεια. Το email μου μετά στη διάθεσή σας. Αυτό που ήθελα να πω και που μου άρεσε πάρα πολύ που είδα στην παρουσίαση την τελευταία, όντως είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο νομίζω ότι πολλές φορές το έχουμε βιώσει οι άντρες και νομίζω ότι το βλέπετε κάποια στιγμή ίσως και στο at the end of the day εσείς σαν γυναίκες. Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια η γυναίκα βγήκε στην αγορά. Είναι πολύ λογικό να υπάρχουν κάποιες από εσάς να είναι όντως too aggressive, εντάξει. Είναι πολύ λογικό αυτό, διότι πολλές φορές νιώθουν ότι οφείλουν στον εαυτό τους να υπεραποδείξουν την αξία τους. Αυτό θεωρώ ότι τα επόμενα 10 με 15 χρόνια ότι θα ελαχιστοποιηθεί και κάπου θα έρθει ένα balance επάνω σε αυτό, το οποίο θα μάθουμε να κάνουμε δουλειά όλοι μεταξύ μας, χωρίς να έχουμε σεξ. Το σεξ, δηλαδή το φύλο ενδιάμεσο. Κάτι ακόμα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ όταν δουλεύω με γυναίκες, γιατί δουλεύω συνέχεια με γυναίκες, λόγω της γραμματείας συγκεκριμένης, θα το πούμε μετά σε πιο πολιτικό φορέα, είναι ότι έχετε μία διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων, η οποία πολλές φορές είναι think outside of the box, σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά φοβάστε αρκετά να το πείτε. Το οποίο νομίζω ότι τέτοια πάνελ εδώ θα δώσουν την ευκαιρία σε όλο και περισσότερες. Δεν ήταν τυχαίο ότι δεν υπήρχαν ερωτήσεις, ενώ στα περισσότερα πάνελ υπήρχαν. Δεν το λέω κριτικά, το λέω ότι πρέπει να μάθετε και νομίζω ότι αυτό είναι και πραγματικότητα, ότι να βγούμε μπροστά, να βγούμε περισσότερο μπροστά και να ρωτήσουμε πραγματικά αυτό που σκεφτόμαστε, ώστε να μπορέσουμε μετά στη διαδικασία του διαλόγου να καταλάβουμε λίγο περισσότερο τι σκεφτόμαστε εμείς οι ίδιοι και τι θέλουμε περισσότερο, πώς καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Σας δίνω μια πληροφορία. Ετοιμάζεται ένα πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή προσέγγιση στις Βρυξέλλες ο οδηγός, όπως το αντίστοιχο που έτρεξε το Εθνικό Αποθεματικό Προβλέπτων, το οποίο ήταν να δώσουμε χρήματα για να ανοίξουν μικρές επιχειρήσεις, και η επιδότηση ήταν μέχρι 35.000 ευρώ, με 100% επιδότηση, κάτι αντίστοιχο μόνο για γυναίκες, το οποίο θα στοχεύει περισσότερο σε γυναίκες που έχουν, ας πούμε, 3 παιδιά, που έχουν χάσει πρόσφατα τη δουλειά τους,
που είναι άνεργες για αρκετό καιρό, σε γυναίκες επιστήμονες, σε διάφορα τέτοια, σε γυναίκες που θέλουν να κάνουν πράγματα από το σπίτι, όπως να φτιάξουν κοσμήματα, το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ στα social media τον τελευταίο καιρό, να φτιάχνουν κάτι από το σπίτι, προσπαθούν να το πουλήσουν. Και νομίζω τελικά, ζητώ συγγνώμη για τη μεγάλη τοποθέτηση, νομίζω τελικά ότι δίκτυα όπως το i4U, το οποίο έχει γίνει και σε Mentees και σε άλλα επίπεδα, νομίζω θα πρέπει, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει, να ψάξετε χρηματοδοτήσεις πέρα από του Λευκού Οίκου, νομίζω ότι μάλλον θα το έχετε κάνει, ότι πρέπει να γίνει όλο ένα και πιο ισχυρά, ότι πρέπει να συνδεθούν και με τους πολιτικούς φορείς, παρότι δεν είναι το καλύτερο δυνατό πάντα, αλλά είναι πάρα πολλά άτομα τα οποία βλέπουμε εκεί μέσα, τα οποία είναι άνεργα και δεν ξέρουν τι να κάνουν και έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν προς τα εκεί, και να δώσετε το μεγαλύτερο δυνατό αγώνα, γιατί αυτή τη στιγμή ή θα φύγουν τα παιδιά σας, ή θα τα κρατήσετε εδώ. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλη ερώτηση. Να παίρνω θάρρος, κυρίες, ότι σε μία βράβευση που έγινε για αυτοδημιούργητους επιχειρηματίες, βραβεύτηκε μία Ελληνίδα, η κυρία Περγαντά, που είναι η ιδρύτρια της Power Health. Οπότε και γυναίκα και Ελληνίδα. Πολύ σωστό. Αυτό. Ναι. Παρακαλώ, η κυρία. Και μετά η άλλη κυρία. Εδώ, εδώ. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που είμαι απόψε εδώ. Μέσα στα πλαίσια μιας εθελουσίας εξόδου έφυγα από φαρμακευτική εταιρεία. Δουλεύω όλη μου τη ζωή σε πολυεθνικές και σε πωλήσεις. Θα μπορούσα να πουλάω πάγους στους Εσκιμώους, που σε λίγο καιρό θα τους χρειαστεί. Και είμαι εδώ μόνο και μόνο γιατί έψαχνα να βρω μια ευκαιρία να κάνω το χόμπι μου δουλειά. Τα παιδιά μου είναι μεγαλωμένα, έχουν δρομολογηθεί. Ήθελα πάρα πολύ να ξοδέψω με όλη μου την ενέργεια και την όρεξή μου στον τουρισμό. Και ήθελα να ακούσω πράγματα, μπαίνοντας όλο αυτό εδώ, τι γίνεται. Πραγματικά νιώθω ότι δεν πουλάγαμε αυτό που είχαμε. Εσείς που όλοι έχετε γυρίσει πια, όλοι οι Έλληνες δεν είναι πια όπως ήταν. Αυτό ένιωθα ότι στερούσαμε. Δεν μπορέσαμε να πουλήσουμε τα καλύτερά μας πράγματα στην καλύτερη τιμή δυνατόν. Περισσότερο θέλω να πω ότι χαίρομαι και δεν έβρισκα τρόπους να μπω. Δηλαδή, έστειλαν το βιογραφικό μου και θεωρούσαν ότι έψαχνα μια δουλειά, απλά ένας υπάλληλος. Θα μπορούσα να δουλεύω μέχρι χωρίς λεφτά για να προωθήσω κάποια πράγματα που είχα ονειρευτεί όλη μου τη ζωή και με είχε μπλοκάρει η πώληση στην πολυεθνική. Δεν το υποτιμώ το ψωμί που έχω φάει, αλλά νομίζω ότι τώρα είμαστε στην καλύτερη δυνατόν ευκαιρία μέσα από την κρίση κάτι να κάνουμε. Και μέσα από αυτό μπορεί κάπως να συναντηθούμε. Νομίζω ακούσατε ενδιαφέροντα πράγματα πάνω σε αυτό και από τον προηγούμενο κύριο. Παρακαλώ, η άλλη κυρία. Καλησπέρα σας. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό. Δεν έχω ξεκινήσει ποτέ να δουλέψω, οπότε δεν ξέρω πώς είναι η δουλειά. Ήθελα να σας ρωτήσω ότι αν μέσα στη δουλειά βρούμε αρνητική αντιμετώπιση, είτε από άντρες είτε από γυναίκες, δεν έχει σημασία. Τότε πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε μέσα στην ίδια δουλειά για να αποδείξουμε την αξία μας, τη δουλειά μας και να ανέβουμε προς τα πάνω, ή να φύγουμε και να αναζητήσουμε κάτι καλύτερο. Ποιος θα ήθελε να απαντήσει το ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα? Και η Ξένια. Όλοι, η Ξένια. Ξένια. Φαντάζομαι αναφέρεστε σε να είστε υπάλληλος κάπου ή να έχετε κάποιο πρόβλημα με συνεργάτες. Υπάλληλος βασικά. Υπάλληλος κάπου. Εγώ θα σας συμβούλευα σε αυτή την περίπτωση να κάνετε δύο ερωτηματικά στον εαυτό σας. Το ένα είναι αν τη θέλετε αυτή τη δουλειά και γιατί είστε εκεί. Αρνητικά, τα πράγματα είναι ανάλογα με το πού τα βλέπουμε και πώς τα βλέπουμε. Μπορεί, αν έχετε αποφασίσει ότι θέλετε να κάνετε καριέρα κάπου και δεν έρχονται τα πράγματα ακριβώς όπως θα θέλετε, να αποφασίσετε εσείς συνειδητά ότι για ένα διάστημα θα είμαι εδώ παρότι δεν μου αρέσει, γιατί θέλω να πετύχω εκείνο ή εκείνο ή εκείνο. Εσείς θα το αποφασίσετε αυτό. Τις απαντήσεις θα σας τις δώσει ο ίδιος σας ο εαυτός. Θέλεις να προσθέσεις κάτι, Ζωή? Ναι, ναι. Ένα-δύο. Δουλεύει. Δουλεύει. Εγώ είχα αντιμετωπίσει πάρα πολύ αυτό το πρόβλημα και δεδομένου ότι δουλεύω με φορείς του δημοσίου αρκετά χρόνια, από το 2005,
Και γενικώς, από 24 δηλαδή χρονών, δουλεύω με ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ μεγαλύτεροι, ειδικά στην Κρήτη, που είναι και πιο μάτσο, η κατάσταση. Αυτό που εγώ πάντα έκανα είναι ότι αναγκάζεσαι, πρέπει να πάρεις απόφαση ότι αν μείνεις εδώ στην Ελλάδα, αυτή είναι η κοινωνία αυτή τη στιγμή και αυτό είναι το περιβάλλον. Για μένα έτσι δούλεψε. Δηλαδή, σταμάτησα να τσατίζομαι με το ότι κάποιος είναι όπως είναι. Δηλαδή ότι οι άντρες θεωρούν ότι ίσως είμαστε για θέσεις γραμματιακές κτλ. Και το μόνο που έκανα ήταν πολλές φορές κατάπια πάρα πολλά πράγματα. Έκτισα βέβαια ένα χαρακτήρα. Δηλαδή έμαθα να έχω αυτοπεποίθηση χωρίς να περιμένω την έγκριση την απέξω. Το να μου πει, ας πούμε, το αφεντικό μου, α, μπράβο, καλά τα έκανες. Το πιο σύνηθες ήταν να κάνω κάτι και να το καρπώνεται, ας πούμε, ο κάποιος κύριος που ήταν από πάνω στο διοικητικό κτλ. Και τελικά σταδιακά, αυτό που έλεγα για την πρόοδο δηλαδή πριν, δεν μπορείς να πεις μέσα και να περιμένεις ότι κάποιος αναγνωρίσει ότι είσαι σαν ένα potential διαμάντι που θα μπορούσε να τα δώσει όλα. Πρέπει να αποδείξεις, ίσως επειδή είσαι γυναίκα, να είναι λίγο πιο δύσκολο. Εγώ ξεκίνησα, ας πούμε, και με μέσα στην εταιρεία, 29 χρονών ανέλαβα διευθύντρια ενός καινούριου φορέα. Και να σας πω την αλήθεια, ο κόσμος περίμενε, οι άνθρωποι περίμεναν ότι εγώ θα κάνω, ας πούμε, τύπου γραμματιακή υποστήριξη στα διοικητικά συμβούλια. Το να πάω από εκεί, στο να μπαίνω στο γραφείο ενός περιφερειάρχη και να ξέρω ότι θα πω αυτό και θα πει αυτός κατευθείαν αυτό θα γίνει και θα δώσει εντολή, είναι μια πορεία την οποία την έχτισα. Και αν φλέρταρα με την ιδέα του να φύγω, όχι απλά φλέρταρα, ξύπναγα. Ήτανε εποχές που ξέρω και, ότι σίγουρα και άλλες γυναίκες, που ξύπναγα μέσα στον ύπνο μου με αναφιλητά από το ζόρι. Και τελικά είναι αυτό. Και να αποφασίσεις όμως εσύ η ίδια ότι ταξίζεις και να μην αφήσεις τους απ' έξω να σε αμφισβητούν, ίσως επειδή είσαι γυναίκα. Οπότε, εγώ θα έλεγα αυτό που είπε η Ξένια. Αν πραγματικά τη θέλεις τη δουλειά και ξέρεις ότι κάτι θα πάρεις και ότι αυτό θα σε βοηθήσει μετέπειτα πορεία, γιατί όπου και να πας, πάλι τον εαυτό σου θα παίρνεις μαζί σου. Σε ευχαριστώ. Κάποια άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Μετά εσείς. Ναι. Γεια σας. Αρχικά, η πρωτοβουλία του I4U είναι το λιγότερο εκπληκτική. Δηλαδή, δεν το ήξερα ότι υπήρχε κάτι τέτοιο και από αυτά που είπατε. Εμένα προσωπικά με ενθουσίασε. Δεν είμαι σε κάποια θέση να λάβω μέρος, όντας προπτυχιακή ακόμα. Απλά αυτό που έχω να πω είναι ότι γύρω μου, από τα κορίτσια με τα οποία ήμουν στο σχολείο, από τα κορίτσια που έχω δει στη σχολή μου, και να σας παραθέσω ότι είμαι και στην ΑΣΟΕ. Οπότε, ουσιαστικά, υπάρχει εκεί πέρα το υλικό για άτομα να αναλάβουν τις πρωτοβουλίες στο μέλλον. Δεν ενδιαφέρεται σχεδόν κανένας. Είναι ελάχιστος ο κόσμος που βλέπει μακριά, που θέλει να κάνει κάτι. Είναι πιο πολύ απλά, πιο πολλές από ό,τι έχω καταλάβει, κοιτάνε να κάνουν το ελάχιστο δυνατό. Να έχουν μια δουλειά τύπου, ξέρω εγώ, γραμματιακή υποστήριξη. Και να κάνουν τρέκουτσούβελα και να τελειώσει εκεί η ζωή τους. Και απλά απορώ γιατί ο κόσμος δεν θέλει να βγει παρά έξω. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι μπορεί να κάνει και τα δύο και μπορεί να κάνει και καλά. Γιατί δεν πατάνε το πόδι τους οι γυναίκες σήμερα. Γιατί δεν είναι θέμα να αποποιήσουν οι άλλοι το στερεότυπο της Ελληνίδας μάνας. Είναι να το αποποιήσουμε εμείς. Εγώ λέω, άσε τους άλλους, κάνε εσύ αυτό που θες, εκείνες θα δουλεύουν για σένα. Καλή, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Βέβαια. Απλά απογοητεύομαι με την νεολαία. Όχι, όχι, μην ανησυχείς με τους άλλους. Κάνε αυτό που θες εσύ. Δεν έχει σημασία τι κάνουν οι άλλοι. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό των ανθρώπων, δυστυχώς ή ευτυχώς, που θα κάνουν κάτι. Αν σου αρέσει κάτι, ξεκίνησέ το, κάν το όπως εσύ νομίζεις, άσε τους άλλους θα ακολουθήσουν. Θέλω να συμπληρώσω κάτι εδώ. Το είδαμε και με κάποια στοιχεία προηγουμένως. Δεν είναι όλοι για να φτάσουν. Είναι 1-2% του πληθυσμού περίπου. Θέλει όραμα, θέλει θυσίες. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για να το κάνουν. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι φοιτήτρια, να έχω την Κάτια, να έχω χωρίσει όταν η Κάτια ήταν 2 χρονών, να τη μεγαλώνω μόνη μου και να έχω και 3 δουλειές και να περιμένω να πάει νύχτα για να διαβάσω. Όταν οι φίλες μου πηγαίναν σινεμά. Και εγώ δεν μπορούσα να πάω σινεμά. 22 χρονών. Δεν είναι όλοι για όλα. Και δεν λέω μόνο για τον εαυτό μου, λέω για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν μια ζωή μετρημένη ή σου λένε θέλω μια δουλειά με 9-4 και να φύγω και να κάνω διακοπές και να κάνω αυτό και να κάνω εκείνο. Μια χαρά είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Απλώς λέμε πια ότι αν θέλεις κάτι μπορείς. Δεν υπάρχουν εμπόδια, δεν υπάρχουν. Και γενικά αυτό που λέμε με το I4U και το ξαναείπα και θα το ξαναπώ. Φτιάξαμε το I4U σε μια πάρα πολύ κακή συγκυρία της Ελλάδας και πιστέψτε μας ότι όταν βγήκαμε στην Ευρώπη για να το προτείνουμε, γιατί το προτείναμε μέσα της Αμερικής,
όλοι μας υποστήριξαν και έχουμε 13 χώρες μαζί μας. Ενώ όλοι στην Ευρώπη γελάνε με την Ελλάδα, το καταλαβαίνετε αυτό, γιατί πολιτικά είμαστε χωρίς καμία κυβέρνηση, έτσι. Καλύτερα, ίσως. Αλλά θέλω να πω ότι είναι σημαντικό αυτό. Δεν με έχει ρωτήσει καμία, δεν μας έχει ρωτήσει καμία τους. Μιλάμε με 13 χώρες αυτή τη στιγμή, γιατί σχεδιάζουμε μία συνάντηση στις 5 Ιουλίου στην Ελλάδα. Δεν μας έχει ρωτήσει καμία τι γίνεται εκεί. Ίσα-ίσα που λένε ότι θα έρθουν και ότι είμαστε κοντά σας. Άρα και εμείς τι κάνουμε, κάτι παρόμοιο από αυτό που είπατε πριν. Προσπαθούμε να αλλάξουμε το κλίμα και να βγάλουμε προς τα έξω ότι ό,τι και να συμβαίνει, εμείς το παλεύουμε. Είχαμε μια άλλη ερώτηση εδώ. Ναι. Εδώ και η άλλη κυρία, ναι. Εδώ. Και άλλη μία και ίσως μετά να πρέπει να κλείσουμε. Πώς ορίζετε το έργο, okay. Μπορείτε λίγο να μου δείξετε, να μου υποδείξετε πάλι. Είναι πίσω εκεί. Για σηκώστε πάλι. Ναι, η κυρία εκείνη και δύο εδώ. Και δύο ωραία. Μπροστά, ναι. Και τελειώνουμε. Ναι. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω μία κοπέλα. Εγώ είμαι φοιτήτρια στο ΤΕΙ Αθήνα, στο μάρκετινγκ. Μία κοπέλα είναι καλύτερο να σπουδάσει πρώτα, να κάνει αυτά που θέλει και να βγει μετά στην αγορά εργασίας ή να ξεκινήσει από την αρχή, όπως πολλές κοπέλες ψάχνουν εργασιακή εμπειρία σε σερβιτόρες ή γραμματική υποστήριξη, όπως είπατε, στην αρχή και μετά, και συγχρόνως κάνουν τις σπουδές τους. Ή να κάνει πολλά πράγματα συγχρόνως στις σπουδές και μετά. Να απαντήσει η Ελένη. Θες να απαντήσει η Ελένη. Να απαντήσω εγώ. Για να δω καταρχήν. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Okay. Λοιπόν, καταρχήν, πολύ πίσω. Οι σπουδές για κάποιον άνθρωπο είναι ένα μέσο να κάνει κάτι. Είναι ένα πρώτο βήμα για να κάνει μια αναγνωριστική πορεία πάνω σε ένα αντικείμενο. Εάν αυτό το αντικείμενο με το οποίο θέλει να ασχοληθεί κάποιος, με το οποίο θέλετε να ασχοληθείτε εσείς, δεν προϋποθέτει σπουδές και προϋποθέτει κάτι άλλο, τότε δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο κάποιος να κάνει σπουδές για να περάσει σε κάτι το οποίο πιθανόν οι σπουδές να μου του είναι χρήσιμες. Δηλαδή, υπάρχουν αντικείμενα στα οποία δεν χρειάζεται αποδεικτικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για να ασχοληθεί κάποιος με κάτι. Άρα, αν εσείς έχετε αποφασίσει τι θέλετε να κάνετε... Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ... Μας είπαν ότι είναι καλύτερο να αποκτήσουμε από μικρή ηλικία εργασιακή εμπειρία. Και πολλά παιδιά, συγχρόνως με το πανεπιστήμιο, αποκτάνε και βρίσκουν διάφορες δουλειές. Αυτό είναι υγιέστατο, ναι, σαφέστατα πρέπει να το κάνει κάποιος νέος άνθρωπος. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο το πρότυπο ότι μέχρι 30 ετών μένουμε με τους γονείς μας, μας χρηματοδοτούν και περιμένουμε με το που θα τελειώσουμε κάτι να μπούμε διευθυντικά στελέχη σε μια εταιρεία. Απλώς, σαφέστατα πρέπει, ναι. Μια δουλειά που να είναι κοντινή στο αντικείμενο των σπουδών ή της μελλοντικής δουλειάς είναι ακόμη καλύτερο, έτσι. Ναι, βέβαια. Να πάρουμε άλλες δύο ερωτήσεις, γιατί εμείς επίσης και με το i4u, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι κάποια στιγμή σε κάποιες εταιρείες να μπορούμε να δίνουν και δουλειά μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ είχα ήδη δύο ναυτιλιακές οι οποίες μου είπαν ότι αν κάποιοι ενδιαφέρονται και σπουδάζουν γύρω από αυτό, μπορούμε να μιλήσουμε για να έρθουν 2 μήνες στην εταιρεία. Παρακαλώ. Είχες μια ερώτηση. Λοιπόν, οι δύο κυρίες, οι τελευταίες ερωτήσεις. Εδώ. Η κυρία εδώ έχει. Οι δύο κυρίες. Οι τρεις, συγγνώμη. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να κάνω μια πιο θεωρητική ερώτηση. Πλέον η γυναίκα σκέφτεται και τον τομέα καριέρα και τον τομέα οικογένεια. Ζούμε σε μια εποχή που η κρίση είναι παντού, είτε είναι οικονομική, είτε είναι αξιών, είτε είναι οτιδήποτε. Μπορούμε να είμαστε και πετυχημένες στην καριέρα, πραγματικά να πετύχουμε και να φτάσουμε ψηλά όπως εσείς έχετε φτάσει και να έχουμε και μια πετυχημένη οικογένεια και να δίνουμε δύναμη στα παιδιά μας, στους γονείς μας, στον σύζυγό μας, παντού. Γιατί όπως είπε η κυρία Κόρτογλου, στερήθηκε σινεμά, στερήθηκε τα πάντα. Θα μπορούμε εμείς να δώσουμε στα παιδιά μας αύριο κάτι, αν θέλουμε να πετύχουμε και να κάνουμε όντως μεγάλη καριέρα. Νομίζω απαντήσαμε ήδη ότι είναι ένα προσωπικό θέμα. Αφορά την κάθε γυναίκα χωριστά. Δεν μπορεί κάποιος
Το μόνο που εμείς προσπαθήσαμε να πούμε είναι τις δικές μας εμπειρίες. Ο καθένας με βάση το δικό του μυαλό, το δικό του τρόπο, νομίζω ότι θα το δει αυτό το θέμα χωριστά. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει το τέλειο. Υπάρχει απλώς η προσπάθεια να κάνουμε αυτό που μας ευχαριστεί. Να ακούσουμε τις άλλες δύο κυρίες. Να συμπληρώσω κάτι εδώ, Έφη. Θέλω κάτι να σου πω. Σαν γυναίκες έχουμε τέσσερις πλευρές. Είμαστε οι γυναίκες, οι σύντροφοι, μητέρες και επαγγελματίες. Υπάρχουν διαφορετικές φάσεις της ζωής που η κάθε πτυχή παίρνει διαφορετική βαρύτητα. Σίγουρα ισχύει μια πολύ συγκεκριμένη περίοδος όταν είναι τα παιδιά στο δημοτικό, που είναι ιδιαίτερα στρεσαρισμένη η γυναίκα. Γι' αυτό και όταν το είδαμε πριν, εκεί πραγματικά στρεσάρεται και θέλει ισορροπία πολύ καλή. Αλλά εάν αυτό γίνει, μπορεί να τα καταφέρει πάρα πολύ καλά. Οι δύο κυρίες εδώ. Εδώ μπροστά. Έχω ξαναμιλήσει και πριν, αλλά γενικότερα αυτό που ήθελα να πω είναι στα δύο κορίτσια που μίλησαν και είχαν αυτή την ανησυχία για το εργασιακό μας μέλλον και την εργασία για την πρακτική άσκηση, που κι εγώ όταν άρχισα να ψάχνω για δουλειά και για εργασιακές ασκήσεις, ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έκανα ποτέ μου. Έχω να πω ότι έχουμε τρομερό potential και σαν γυναίκες και σαν φοιτήτριες και σαν εργαζόμενες. Γι' αυτό απόδειξη, για μένα τουλάχιστον, ήταν ο οργανισμός της ISEC, ένας οργανισμός ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε 110 χώρες, ηγείται μόνο από φοιτητές και η πρόεδρός του, αυτή τη στιγμή είναι γυναίκα. Η πρόεδρος στην Ελλάδα είναι γυναίκα, όπως και σε πολλές από αυτές τις χώρες. Κάποιες από αυτές, ιδιαίτερα ανδροκρατούμενες, όπως είναι χώρες όπως η Αίγυπτος, που σε αυτές ηγούνται τέτοιων οργανισμών και σε ομάδες που υπάρχουν από κάτω άνδρες, γυναίκες. Μέσα σε αυτόν τον οργανισμό έχουμε καταφέρει να βρούμε και πρακτικές ασκήσεις σε χώρες δύσκολες και έχουμε αποδείξει. Τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ μπροστά μου, γιατί σε αυτόν τον οργανισμό είμαι. Δεν μπορώ να αποκλείσω οτιδήποτε άλλο. Είσαι με την Αλεξία τη Βασδέκη. Τι? Ναι. Ναι, μάλιστα, ναι, μάλιστα. Ξέρουμε, τα έχουμε μάθει και μπράβο σας. Ναι, γενικότερα αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν παντού γύρω μας ενδείξεις ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλα πράγματα. Αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εγώ ήθελα, λέγομαι Νάντια Γκλέζη, και ήθελα να σας πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Και ένα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο ασχολείστε με όλο αυτό, για την προοπτική, την ελπίδα, το όραμα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουνα μαζί σας και θεωρώ ότι φεύγω πλουσιότερη από αυτό το πολύ ωραίο εγχείρημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας.